90,4 Πειραιάς, κανάλι 1, πραγματικό ραδιόφωνο. 904 φορές καλύτερο. Εμπλουτίζει, ανανεώνει και δημιουργεί ένα ισχυρό και πλούσιο πρόγραμμα, καλύπτοντας με απλό, έξυπνο και γρήγορο τρόπο τις απαιτήσεις του σύγχρονου ακροατή. Σύντομη ενημέρωση. Ο καιρός. Η ενημέρωση του χρηματιστηρίου. Αθλητική ενημέρωση. Η κίνηση στους δρόμους. Στη διασκέδαση. Filmania. Κινηματογραφική ενημέρωση. Καλλιτεχνικά νέα. The Night Zone. Προτάσεις διασκέδασης. The Rock Zone. Η Rock Zone. The Dance Zone. Top 5. Κανάλι 1. Πειραιάς, πολιτισμός, ενημέρωση, ψυχαγωγία, πραγματικό ραδιόφωνο. Ενενήντα κανάλι 1, πραγματικό ραδιόφωνο. Αβραμίδης Παναγιώτης. Παρόν. Παρόν. Αγγελόπουλος Νικόλαος, απόν. Δικαιολογημένος από. Αγραπίδης Χρήστος, παρό. Αντωνάκου Σταυρούλα, φαρούσα. Αργουδέλης Αλέξανδρος, παρόν. Βεντούρης Ανδρέας, παρόν. Βοηδονικόλας Γεώργιος, απόν. Δικαιολογημένος από. Βοηδονικόλας Σταύρος, παρόν. Βουράκης Ιωσήφ, απόν. Γαϊτανάρος Τηλιανός, παρόν. Γέμελος Νικόλαος, παρόν. Γκερλές Δημήτριος, παρόν. Γλύκα Χαρβαλάκου Αθηνά, παρούσα. Δαβάκης Γεώργιος, παρόν. Ελληνιάδης Σταύρος, απόν. Ζηλάκου Χαραλαμπία, παρούσα. Καλαγιά Καραμαλάκου Πασχαλίνα, απούσα. Καλαμαγιώτης Νικόλαος, παρόν. Καλογερόγιανης Αντώνιος, απόν. Καλογερόγιανης Παναγιώτης, παρόν. Καρβουνάς Νικόλαος, παρόν. Κάρλες Αναστάσιος, απόν. Δικαιολογημένος, απόν. Κατσαφάδος Ηλίας, παρόν. Καψοκόλλης Γρηγόριος, παρόν. Κόκαλης Πέτρος, παρόν. Λαουλάκου Κυριακή, παρούσα. Παρούσα και καλωσορίσατε και περαστικά σας, κυρία Λαουλάκου. Μαντούβαλος Νικόλαος, απόν. Μανολάκος Κυριάκος, απόν. Δικαιολογημένος, απόν. Μαρινάκης Ευάγγελος, απόν. Δικαιολογημένος, απόν. Δικαιολογημένος, απόν. Μαστρονικόλας Ιωάννης, απόν. Μαυριδάκης Εμμανουήλ, απόν. Μελά Σταυρούλα, απούσα. Είναι, έρχεται. Παρούσα, απόν. Παρούσα. Όχι, παρούσα, έρχεται. Έρχεται. Μελάς Ιωάννης, παρόν. Νικοπολίδης Αντώνιος, παρόν. Νταϊφά Ειρήνη, απούσα. Δικαιολογημένη, απούσα. Παντελάκη Ελπίδα, απούσα. Παρασκευόπουλος Δημήτριος, απόν. Πυρούνιας Νικόλαος, απόν. Δικαιολογημένος, απόν, ασθενής. Ρέπας Παναγιώτης, παρόν. Σαλπέας Ηλίας, απόν. Σαρίγωγου Ευαγγελία, απούσα. Σδρένιας Χρήσωστος, παρόν. Σιγαλάκος Κυριάκος, παρόν. Σιγάλας Γεώργιος, απόν. Δικαιολογημένος είναι, είναι με άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Σταθάκη Μαρία, παρούσα. Τζεφεράκος Αλέξανδρος, παρόν. Τουμπέκης Χαράλαμπος, απόν. Δικαιολογημένος, απόν. Φίκη Αμαλία Μελίνα, παρούσα. Χαλκιά Αναστασία, απούσα. Πρόεδρης Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων. Πρώτη Δημοτική Κοινότητα Γκόλφης Νικήτας, παρόν. Δεύτερη Δημοτική Κοινότητα Θανασίου Ευαγγελία, παρούσα. Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Λιακός Σταύρος Χαράλαμπος, παρόν. Τέταρτη Δημοτική Κοινότητα Πούλος Αναστάσιος, παρόν. Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα Βοηδονικόλας Ιωάννης, παρόν. Από την νομική υπηρεσία παρήσατε προϊσταμένη κυρία Καραγκιοζοπούλου Μαρία. Παρακαλώ να ελέγξουμε την απαρτία, κυρία Γραμματέα. Άτομα, οπότε ξεκινάει η 27 παρόντες από τους Δημοτικούς Συμβούλους και από τους Προέδρους και οι 5. Μετά την εκφώνηση από την κυρία Γραμματέα. Κύριε Πρόεδρε, με βάλατε αυτή, παρόντα. Υφίσταται απαρτία και αρχίζει η 21η συνεδρίαση. Ποιος? Παρόν είναι, παρόν ο κύριος Γαϊτανάρος.
Παρακαλώ, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Καρβουνάς, έχει να κάνει μια ανακοίνωση που ενδιαφέρει όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν ενδιαφέρει μόνο τους Δημοτικούς Συμβούλους. Γενικά, νομίζω, είναι μια ενημέρωση για κάτι που μέσα στο Σαββατοκύριακο πήρε επιτέλους... φέραμε σε πέρας. Συγκεκριμένα, όπως σας είχα ενημερώσει σε κάποια άλλη συνεδρίαση, είχε μια επιτροπή, τριμελής επιτροπή, έκανε τον έλεγχο των αρχείων του Δήμου που είχε να καθαριστεί από 30 ετίας και χθες λοιπόν και το Σάββατο, μάλλον σήμερα και το Σάββατο το πρωί από τις 5 μέχρι το μεσημέρι και σήμερα από τις 5 το πρωί μέχρι τις 8 μπόρεσαν να μεταφέρουν 400 σακούλες μεγάλες στον ΟΔΗ. Συγκεκριμένα το βάρος σε κιλά ήταν 4.680, που νομίζω ότι και μόνο φανταστεί κανείς το βάρος και τον όγκο αυτού πόσο χώρο έχουμε εξοικονομήσει, πέρα από το γεγονός ότι ήταν αρχεία τα οποία δεν χρειαζόντουσαν σε τίποτε διότι τα ήλεξαν οι υπηρεσίες και που με την ευκαιρία αυτή οι αντιδήμαρχοι που αυτή τη στιγμή έχουν υπηρεσίες που δεν έχουν κάνει αυτή την εκαθάριση, επειδή βρίσκεται στη διαρκή πλέον από εδώ και πέρα διαδικασία η αχρήστευση αυτών των αρχείων, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να εφαρμόσουν την ίδια τακτική που έχει εφαρμόσει η προφηνιπιακή σταθμή και οι υπηρεσίες των κοινωνικών υπηρεσιών ουσιαστικά και λίγο το πρωτόκολλο. Είναι κάτι που γι' αυτό το λόγο το τονίζω, ίσως αν δεν μπορεί να το αντιληφθεί κανείς φαντάζει ότι είναι ίσονος σημασίας. Η προσωπική μου άποψη και πολλών άλλων που μπορούν να γνωρίζουν είναι ότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έχει γίνει και γι' αυτό το λόγο το θέτω ως ενημέρωσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Προσήλθε η κυρία Σταυρούλα Μελά. Καλησπέρα και από μένα. Δεν έχω πάρα πολλά πράγματα να πω. Άλλωστε, κάναμε συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Θα πω ένα θέμα που απασχόλησε και την επικαιρότητα. Έμεσα μας ακουμπάει, αλλά είναι το έργο του παραλιακού μετόπου που λέμε. Να σας κάνω μία ενημέρωση ότι πολλά γράφονται, πολλά ακούγονται κτλ. Να ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι έργο το οποίο συμβασιοποιήθηκε τον 10ο του 2013 με την εταιρεία Τοξότης. Είναι το έργο των 20 εκατομμυρίων με την έκπτωση. Είναι περίπου, τώρα δεν είμαι ακριβή στα νούμερα, περίπου 9,5 εκατομμύρια. Το έργο αυτό είχε ορίζοντα 31 12 του 2015 ολοκλήρωσης, που ήταν και το ΕΣΠΑ. Παραλάβαμε το έργο περίπου στο 6% ή 7%, δεν είμαι απόλυτα ακριβής, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Το έργο αυτό προχωρούσε αργά. Υπήρχε ένα σταμάτημα από Γενάρη, αν θυμάστε, του 2015 μέχρι περίπου τον Αύγουστο, που το ΕΣΠΑ δεν πληρωνόντουσαν τα έργα και άρα υπήρχε ένα φρενάρισμα σε όλα τα έργα ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια δόθηκε μια δυναμική. Πήρε παράταση το έργο και έφυγε από το ΕΣΠΑ για το υπόλοιπο κομμάτι. Μπήκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2016 με χρονικό ορίζοντα 30/11 του 2016. Το έργο αυτό είναι προφανές και βέβαιο ότι αποκλείεται να ολοκληρωθεί 30/11 του 2016. Είναι περίπου στο 35-40%, κάπου εκεί τώρα. Ό,τι και να γίνει στο δίμηνο, αντιλαμβάνεστε ότι όσοι και όθηση να πάρει, αν πάρει το έργο, αποκλείεται να ολοκληρωθεί σε 2 μήνες ένα ποσοστό 60% του έργου. Επιδίωξή μας είναι να ζητήσουμε νέα παράταση, να μπει το υπόλοιπο κομμάτι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2017. Το έχουμε κοντιάσει με το αρμόδιο Υπουργείο. Είμαστε σε συζητήσεις ώστε μέχρι 30/10 να εξασφαλιστεί ο Δήμος για το αν θα μπει στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2017. Διαφορετικά να δει τι επιλογές έχει να πράξει. Αυτό είναι το ένα που αφορά τον Τοξότη. Αν είχε κάποια απορία, ευχαρίστω μετά να του πω και γνωρίζω να τον ενημερώσω. Το άλλο να πω ότι θα έχει ενδιαφέρον νομίζω. Η συνέντευξη της Παρασκευής στην Όχε. Θα παραστεί και η Περιφερειάρχης και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χαρίτσης, αλλά και ο κ. Αλεξιάδης στο Δημοτικό Θέατρο, που θα παρουσιάσουμε την τελική πρόταση σήμερα για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, την οποία θα υποβάλουμε μόλις ανοίξει το πρόγραμμα. Και έχουμε και 5 του μηνός, όπως ξέρετε, τελικά την ειδική συνεδρίαση. Καλά, τα λέω πρώτα, δεν είναι 6. 5. 5 του μηνός την ειδική συνεδρίαση για να βραβεύσουμε τους Ολυμπιονίκες που είχαμε αποφασίσει την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο την πλευρά μου. Αν υπάρξουν ερωτήσεις, θα τοποθετηθώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Από την πλευρά του κύριε Ρέπα, κύριος Ρέπας. Θα πω εγώ δύο πράγματα και θα συνεχίσει και ο κύριος Καψοκόλλης να πει ένα θέμα για το πράσινο. Έχετε αντίληψη.
Θα συνεχίσει δύο λεπτά, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Χωρίς ίχνος υπερβολής και χωρίς καμία κομματική πολιτική σκοπιμότητα, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σαν συνδυασμός στη συνειδητή και συντονισμένη επίθεση αποδόμησης που δέχεται η τοπική αυτοδιοίκηση στο τελευταίο διάστημα. Επίθεση αποδόμησης όχι οικονομικής, γιατί οικονομικά ίσως οι Δήμοι έχουν περάσει και χειρότερες περιόδους κατά το παρελθόν, αλλά θεσμικής αποδόμησης. Ο λόγος νομίζω ότι είναι απλός και κάθε έμπειρο στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να το καταλάβει. Οι Δήμοι λοιπόν, παρά την μετοπική πολιτική σύγκρουση που επεδίωξε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές, δεν κατάφερε να περάσει αρκετούς Δήμους στη δική του πολιτική επιρροή. Και έτσι υπέστη μία ήττα, όταν ήταν μάλιστα στο απόγειο της πολιτικής του παρουσίας. Οπότε τώρα κάποια στελέχη, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ σκεφτήκανε ότι είναι εύλογο να επικρατήσουν οι απόψεις κρατισμού και συγκεντρωτισμού. Πιστεύω ότι όλοι εδώ που ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας. Ξέρω ότι το θέμα έχει αποσυρθεί, αυτή η τροπολογία αποσύρθηκε, δεν ξέρω αν έτσι δεν είναι. Απλώς οφείλω να αναφερθώ στο ζήτημα. Τώρα, όσον αφορά τον Τοξότη, έκανα και μια τοποθέτηση την προηγούμενη φορά. Οπότε, εφόσον δεν έχουμε εξασφαλίσει ακόμα την παράταση, φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει στη Σωτήρου, θα σκάψει και άλλα τετράγωνα ή θα σταματήσουμε εδώ και βλέπουμε. Δηλαδή, πώς θα το χειριστούμε αυτό το ζήτημα όσον αφορά τη συνέχιση της εργολαβίας. Γιατί βλέπουμε ότι και ο συγκεκριμένος εργολάβος έχει και διάφορα θέματα τον τελευταίο καιρό. Δηλώνει και 300 ευρώ το μήνα ότι έχει εισόδημα, οπότε μπορεί να μην μπορέσει να συνεχίσει και το έργο του. Ευχαριστώ πολύ. Ρέπα. Μπορεί να θέλει μετά όμως κυρία Σταθάκη να μιλήσει ο κύριος Καψοκόλλης και μετά ή κατευθείαν να πάμε σε εσάς και να... Τι θέλει να μιλήσει. Η κυρία Σταθάκη έχει το λόγο. Η κυρία Σταθάκη. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Να ξεκινήσω από αυτό το θέμα του παραλιακού μετόπου που μας ενημερώσατε. Τελικά φαίνεται ότι ήταν δυστυχώς αληθινές οι πληροφορίες που είχαμε ότι θα σταματούσαν την Παρασκευή, γιατί νομίζω ότι σήμερα δεν εργάζονται οι εργαζόμενοι στην Παλαιολόγου. Δεν ξέρω πώς το είπατε, ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε μια νέα παράταση για το έργο αυτό. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούν. Δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι αυτά και τι θα γίνει. Και αυτό το ερώτημα που βάλε ο κύριος Ρέπας είναι σωστό. Δηλαδή, εντωμεταξύ τα έργα θα σταματήσουν εντελώς και θα μείνουν έτσι όπως είναι, ή τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο για την όχι, κύριε Δήμαρχε, μας ευνηδιάζεται. Γιατί είχαμε μιλήσει με τον κύριο Κόκαλη. Μας είχε πει ότι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα είναι οι καταθέσεις των προτάσεων. Και μάλιστα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και μαζί το είπαμε έτσι προς το τέλος του, ότι έχει πάει για τον Νοέμβριο ή όχι. Εάν είναι το δικαίωμα, η δυνατότητα κατάθεσης των προτάσεων έως 39ου και κάνει πρώτη του μήνα, είναι Παρασκευή, νομίζω, ο Δήμος παρουσιάζει την τελική του πρόταση, πώς θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις όσων θέλουν να μπουν στη διαβούλευση και να τις καταθέσουν. Εμείς δηλαδή είχαμε σκοπό και στόχο έως 39 να το κάναμε αυτό, αλλά τώρα δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα τελικά. Έχουμε κάνει ήδη τις συνελεύσεις μας, έχουμε κωδικοποιήσει και ετοιμάσει τις προτάσεις μας, αλλά τώρα πραγματικά δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Κρίμα όμως. Λοιπόν, τώρα, ένα θέμα υπάρχει. Συζητήσαμε βέβαια στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την πλατεία Γεννηματά, που είναι ο μισθωτής ο κύριος Ανδρέου και με τα προβλήματα που υπάρχουν με την επιχείρησή του. Όμως, αυτό είναι το κομμάτι που θα ασχοληθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ίσως μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα θέμα όμως είναι ότι
πληροφορηθήκαμε ότι επειδή λόγω του μεγάλου ποσού, του υπέρογου ποσού που οφείλεται στην ΕΙΔΑΠ, τώρα ποιος ευθύνεται που το φορτώθηκε ή δεν το φορτώθηκε η επιχείρηση, είναι άλλο θέμα, δεν θα το πιάσω τώρα αυτό, δεν υπάρχει το ρολόι και ότι στην πλατεία δεν υπάρχει νερό, έχει ξεραθεί και ότι ο ίδιος ο μισθωτής, ο επιχειρηματίας, κουβαλάει νερό με βιτίο. Δεν ξέρω αν αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά παρακαλούμε πάρα πολύ, ό,τι γνωρίζετε, να μας το θέσετε υπόψη μας. Και στο τελευταίο, στο οποίο θα αναφερθώ, είναι το γυροκομείο. Νομίζω ότι... Το γυροκομείο Πειραιά. Το γυροκομείο. Θα έχετε πληροφορηθεί ότι υπάρχουν δύο πολύ σοβαρά θέματα στο γυροκομείο. Το ένα είναι ότι εκδιώχνονται οι τρόφιμοι που κάπνιζαν ή καπνίζουν. Βέβαια αυτό επειδή προκλήθηκε πυρκαγιά νομίζω πρόσφατα και τα λοιπά, και βάση περιπτώσει εμείς πληροφορηθήκαμε ότι βγάζανε τους γέροντες ακόμα και έξω στο δρόμο για να καπνίσουν, με κίνδυνο βεβαίως της ζωής τους και της σωματικής τους ακεραιότητας. Και αυτό είναι λοιπόν το ένα ζήτημα, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι μιας τρίτης ηλικίας, πραγματικά ακόμα και το τσιγάρο μπορεί να είναι η μοναδική τους ευχαρίστηση, και σε κάθε περίπτωση η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν προχωρήσει πολύ, μπορεί να μπουν κάποια συστήματα ανίχνευσης καπνού, νομίζω στα δωμάτια, δεν ξέρω πού κτλ. Και να λυθεί αυτό το θέμα. Θέλουμε να πούμε ότι δηλαδή δεν βλέπουμε η διοίκηση του γυροκομείου να έχει εξαντλήσει όλους τους τρόπους λύσης του προβλήματος. Απλά βρήκε την εύκολη, δεν ξέρω αν είναι και πολύ εύκολη, αλλά τόσο πάντων βρήκε αυτή τη λύση ότι τους διώχνουμε, και ακόμα και αυτούς που κάπνιζαν παλιότερα και δεν καπνίζουν τώρα, θα τους διώξουμε για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Αλλά προχώρησε και στο. Να απαγορεύσει και στους εργαζόμενους το να καπνίζουν, και δεν λέω βέβαια κατά τη διάρκεια του ωραρίου τους, αλλά σε ένα οκτάωρο ένας εργαζόμενος, μία εργαζόμενη έχει και ένα διάλειμμα ενός τετάρτου. Εκεί σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο έχει τη δυνατότητα να φάει, να πιει ένα καφέ και να καπνίσει ένα τσιγάρο. Δηλαδή μην πηγαίνουμε στο μεσαίωνα να στερούμε έτσι όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι μεγάλος περιορισμός αυτός. Δεν μπορεί. Και πληροφορηθήκαμε ότι υπήρξε και μία απόλυση εργαζομένης. Δεν ξέρω αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά αυτό βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, ποτέ ήταν, ότι απολύθηκε εργαζόμενη γιατί αρνήθηκε να πει ότι δεν θα καπνίσει ξανά. Ο Δήμος Πειραιάς συμμετέχει στο γυροκομείο. Έχει ένα μέλος του με τον κύριο Σιγαλάκο, αν δεν κάνω λάθος, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα θέλαμε, κύριε Σιγαλάκο, και ποιος άλλος. Και έχει και ισόβιο μέλος τον κύριο Γαϊτανάρο. Ο κύριος Γαϊτανάρος είναι ισόβιο μέλος, ναι. Ναι, δεν ελέγχομαι εγώ. Ο κύριος Καρβουνάς και ο κύριος Σιγαλάκος που εκπροσωπούν το Δήμο. Ναι, βεβαίως, αλλά και εσείς είστε ισόβιος. Ο κύριος Γαϊτανάρος δεν εκπροσωπεί το Δήμο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κύριος Καρβουνάς λοιπόν και ο κύριος Σιγαλάκος. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το τι έχει γίνει και τη στάση που κρατήσατε ή αυτά που νομίζετε ότι πρέπει εσείς να υποστηρίξετε. Νομίζω ότι μας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ, ο κύριος Κατσαφάδος έχει το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, όλοι νομίζω λάβαμε στα email που έχουμε μια επιστολή του κυρίου Αβραμίδη. Γενικά, πού πάει η τοπική αυτοδιοίκηση, θέλουν να καταργήσουν δημάρχους, γενικούς γραμματείς και τελικώς να κάνουν υποχείρια, όπως έχουν κάνει ορισμένους βουλευτές, να κάνουν υποχείρια των γερμανικών δυνάμεων. Εγώ θέλω να πω, γιατί δεν έχω κοντή μνήμη, ότι αυτό το ξεκίνησε το 2012 με κάποιον Φούχτελ που είχε έρθει, η Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς. Είχε έρθει λοιπόν ο Φούχτελ και ορισμένοι δήμαρχοι και της Νέας Δημοκρατίας που τώρα το ξεχνάνε, τον είχαν δεχτεί σαν σωσία. Αυτή λοιπόν είναι η πολιτική η σημερινή που ακολουθείται και από τους τώρα τους Σιριζαίους. Μπαίνω όμως στα δικά μας, κύριε Δήμαρχε. Έλαβα εγώ μια επιστολή από τους κατοίκους στην πλατεία Κανάρη, στο Πασαλιμάνι, εν υπόγραφη και με ονόματα, και αναφέρουν το εξής. Με την αναφορά μας αυτή θα θέλαμε να καταγγείλουμε την πλήρη εγκατάλειψη της πλατείας Κανάρη, Πασαλιμάνι, 3 μήνες μετά από την ανάπλασή της, προσκομίζοντας φωτογραφίες κτλ. Συνεχίζω. Πριν ένα μήνα είχα δείξει δημοσίευμα της Κοινωνικής, και τότε μάλιστα μου είχατε πει επιλέξει ότι δεν ενδιαφερόσαστε για δημοσιεύματα και site, για τα δέντρα που κόψανε στην πλατεία υποδαμίας.
πάλι δημοσίευμα της κοινωνικής. Τώρα βέβαια κόβουν δέντρα και τη νύχτα στον Πειραιά. Ποιοι είναι αυτοί που τα κάνουν αυτά τα πράγματα? Σε ένα κεντρικό σημείο του Πειραιά, δίπλα στον Άγιο Σπυρίδωνα και στον Τινάνιο Κήπο. Αποκλείεται, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω να έγιναν νύχτα. Τώρα λοιπόν και με το δίκιο σας καταθέσατε μήνυση στην αστυνομία κατά αγνώστων. Τότε στο τράμα ΑΕ γιατί δεν κατατέθηκε μήνυση? Και συνεχίζω. Πριν λίγο καιρό, την περασμένη εβδομάδα, ακούστηκαν βαριές κουβέντες εδώ μεταξύ δύο δημοτικών συμβούλων και μάλιστα παλιών δημοτικών συμβούλων για το θέμα του διαχειριστικού ελέγχου. Εγώ... Να μην επανέλθουμε εδώ, γιατί έχει λήξει το θέμα αυτό, κύριε Κατσαφάδο, μέχρι να έρθει η απάντηση. Να συνεχίσω. Δεν είμαι υπέρ της καταστάσεως αυτής, αλλά όμως είμαι υπέρ ο Δήμαρχος να πάρει θέση υπέρ από καταστάσεως της αλήθειας. Διότι στα site και, στον τύπο κυκλοφορούν διάφορα. Εγώ θα σταθώ στα ανταποδοτικά. Μέχρι τώρα τα ανταποδοτικά τα πλήρωναν διαμέσου της ΔΕΗ όλοι οι δημότες του Πειραιά. Γιατί πλήρωναν ανταποδοτικά? Για να έχουν καλύτερες υπηρεσίες στο Δήμο. Μην αναφερθώ τώρα μία προς μία σε κάθε υπηρεσίες. Δυστυχώς όμως, εσείς βέβαια ως καινούρια δημοτική αρχή το ακολουθείτε λίγο πιο ευέλικτα, έτσι. Μέχρι τώρα λοιπόν λέγανε για πλεώνασμα. Εγώ να τους πληροφορήσω λοιπόν, βάσει αυτών που λέει η ελεκτική ομάδα μέσα, το πλεώνασμα είναι πλασματικό. Διότι το πλεώνασμα δεν επιστράφηκε για τον, πάλι ως ανταποδοτικό τέλος προς τους δημότες του Πειραιά. Και έρχομαι λοιπόν, και γιατί το λέω αυτό? Διότι μέχρι τώρα μου δίνεται το δικαίωμα, αν γνωρίζω καλά, ότι οι προϋπολογισμοί που έχουν γίνει και εγκριθεί από το Δήμο Πειραιά είναι στον αέρα και είναι πλασματικοί. Και γιατί το λέω αυτό? Διαβάζοντας λοιπόν την εισήγηση της ελεκτικής ομάδας, λέει: κατόπιν των ανωτέρων, οι συστάσεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι προσκομίσεως από τον έλεγχο φορέα του σχετικού αποδεικτικού υλικού μέχρι 31/12. Εγώ ρωτώ, κύριε Δήμαρχε, τον προηγούμενο προϋπολογισμό που ψηφίσατε, τον εστήλατε στην ελεκτική ομάδα? Εγώ νομίζω δεν τον έχετε στείλει. Για να στέλνει πάλι το απαντητικό ότι δεν έχουν τα στοιχεία, δεν το έχετε στείλει. Άρα λοιπόν, εγώ και όπως όλοι οι περισσότεροι εδώ συνάδελφοι, θέλουμε τα ανταποδοτικά να πηγαίνουν πάλι στο λαό, να ανταποδίδονται στο λαό με καλύτερες υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καψοκόλλη, να μιλήσετε κι εσείς για να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος συλλογικά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη λίγο, προσήλθε ο κύριος Παρασκευόπουλος Δημήτριος. Καψοκόλλη. Όσοι σηκώσανε το χέρι τους, μέχρι τώρα δεν έχει δηλώσει κανένα στην κυρία Γραμματέα, να δηλώσουν το χέρι τους. Μπορώ, κύριε Πρόεδρε? Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημαρχέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ θα ήθελα να θέσω το θέμα με τη βίαιη κοπή δέντρων που είπε ο συνάδελφος. Είχαμε παρατηρήσει και στο πρόσφατο παρελθόν το ίδιο πράγμα και στην πλατεία Υποδομίας. Δεν ξέρω, νομίζω το πρώτο κομμάτι για την πλατεία μιλάω αφορά το θέμα του εργολάβου. Γι' αυτό όμως ζητάω από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο από τον Δήμαρχο μια έγκυρη ενημέρωση και υπεύθυνη για μας. Έχω ενημερωθεί ότι προσφύγα τις αμηνήσεις και κατά παντός υπευθύνου. Θέλω όμως να ξέρετε και να γνωρίζετε, που πολύ πιθανό να το γνωρίζετε, ότι σε κάθε κοπή δέντρου, είτε κυρίως αφορά εργολάβου, γιατί αυτή τη στιγμή η πόλη μας, στην πόλη μας γίνονται πολλά έργα και είναι λογικό κάποια στιγμή να χρειάζεται να γίνει κάποια κοπή. Η πρώτη μας σκέψη είναι να μπορέσουμε να μεταφέρουμε αυτό το δέντρο σε κάποιο άλλο χώρο. Έτσι κάναμε και εμείς, θα σας θυμίσω, από την πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου με τα έργα μετρό. Τότε υποχρεώσαμε τον εργολάβο να τα πάρει και να τα πάει σε θέσεις που δείξαμε εμείς. Παράδειγμα, στην πλατεία που έχει του Βλαχάκου, που είναι
είναι στην Τρεψιθέα, στα Καμίνια και σε διάφορους χώρους. Σε αυτό περισσότερο είναι αρμόδιο φυσικά οι γεωπόνοι μας μαζί με τον Αντιδήμαρχο να το κοιτάξουν καλύτερα. Εγώ θέλω να μου πείτε μόνο αν υπάρχει με εργολάβους που κάνουν έργα και κόβουν, έργα, κόβουν δέντρα ή τους αλλάζουν θέση, αν υπάρχει συμφωνία που πηγαίνουν, δηλαδή έχετε θέσει το σημείο και πόσα, αν κόβονται, μπαίνουν στη θέση τους. Αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Γραμματέα, πλέον στον κατάλογο με τους συναδέλφους. Λοιπόν, προφανέστατα νομίζω ότι ήταν προς λάθος κατεύθυνση το νομοσχέδιο αυτό το οποίο βγήκε και έβγαλε αποφάσεις της κυβέρνησης για τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό και νομίζω ότι μετά την αντίδραση και συλλογικά των Δήμων και της ΚΕΔΕ αποσύρθηκε τουλάχιστον προς το παρόν, δεν ξέρω αν θα επανέλθει. Που αναφέρθηκε ο κύριος Ρέπας. Να πω και στην κυρία Στάκη και στον κύριο Ρέπα ότι η επιδίωξη δικιά μας σχέση με το παραλιακό που είναι να τελειώσουν πριν λήξει λοιπόν η 30/11 ισοτήρως τα τέσσερα τουλάχιστον τετράγωνα της Παλαιολόγου και το πάνω κομμάτι της Γεωργίου, το οποίο έχει ακόμα μια κρεμότητα σχέση με τα παρτέρια, που είναι όλα στην εργολαβία. Και αν δοθεί παράταση που πιστεύω ότι θα δοθεί, να συνεχίσει το έργο το 2017, αλλά θα έχουμε ένα σταμάτημα ενδεχομένως για 1-2 μήνες, αλλά χωρίς να έχουμε ανοιχτές εργασίες, να το πω έτσι. Η υπόσχεση και η Γεωργίου, το πάνω κομμάτι, δεν έχουν φτιάξει τα παρτέρια. Η υπόσχεση του εργολάβου, βεβαίως, μπροστά στους επιχειρηματίες της Σωτήρος και στον Εμπόρικο Συλλόγο, ήταν ότι θα έχει τελειώσει το σύνολο της Σωτήρος 10-11 ή έστω και λίγο αργότερα. Από ό,τι φαίνεται όμως και από ό,τι μέχρι τώρα έχουν δείξει τα πράγματα, ένα μήνα έχουν κάνει και θα ολοκληρώσουν μέσα στο Κύριο, θεωρούμε εμείς. Σήμερα δουλεύανε στο Σωτήρος, παρεπιπτόντως, επειδή το είπατε, κύριε Θαθάκη, αλλά όχι στον Παλαιολόγο. Δεν βλέπω να τελειώσουν παραπάνω από 4 τετράγωνα στη Σωτήρος. Αυτή είναι τουλάχιστον η επιδίωξη. Μακάρι να δούμε αύριο μυρμήγκια τους τεχνίτες και να δουλεύουν και στην Παλαιολόγου και στη Σωτήρος. Είναι κάτι που δεν διαφαίνεται όμως. Άρα, επαναλαμβάνω, η επιδίωξη είναι αυτή, να τελειώσει η Παλαιολόγου, τα 4 τουλάχιστον οικοδομικά της Σωτήρος και το πάνω κομμάτι της Γεωργίου από το άγαλμα της Μητέρας μέχρι πάνω όπου τα παρτέρια ακόμα δεν τα έχουν τελειώσει. Να πάρουμε την παράταση και να συνεχίσει το υπόλοιπο έργο το 2017. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για το Δήμο, κατά τη γνώμη μου. Παναλαμβάνω ότι η έκπτωση ενός εργολάβου και η πρόσφατη εμπειρία με τον κύριο Μπονάτο στην Πηγάδα έδειξε ότι δεν ευνοεί τελικά τους Δήμους, δεν ευνοεί τους Δημότες, διότι οι διαδικασίες είναι τόσο σύμφιδες και χρονοβόρες, αν και ρίξει κάποιον εργολάβο έκπτωτο, που καλή ώρα η Πηγάδα, δεν ξέρω κύριε Γουδέλη αν θυμάστε πότε κηρύχθηκε έκπτωτος ο εργολάβος στην Πηγάδα, αλλά είναι τουλάχιστον 10 μήνες, φαντάζομαι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. 6. Νομίζω. Είναι σίγουρα 10. Και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, πρέπει να έχουμε αυτή την τρύπα. Άρα η έκπτωση, επειδή κρίνεται πολύ αργότερα, τελεσιδική, θεωρώ ότι δεν ευνοεί την πόλη να κηρύξει έκπτωση του εργολάβου, αν υπάρχει άλλη λύση. Αν δεν υπάρχει άλλη λύση, βέβαια, και σε κοροϊδεύουν, θα πρέπει να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά σου. Για το θέμα της όχι. Πρώτον, είπαμε ότι υποβάλλουμε τον Νοέμβριο και ότι παρουσιάζουμε την όχι την Παρασκευή. Απ' την άλλη, βεβαίως, το είχε πει και ο κ. Βεντούρης πριν κανένα δίμηνο, αλλά δεν ξέρω και ακριβώς τώρα τις συνοήσεις που έχετε κάνει με τον κύριο Κόκαλη για να γνωρίζω λεπτομέρειες. Εντάξει, δεν ήταν απαραίτητο. Δεν ξέρω δηλαδή αν είχε ο κ. Κόκαλης εργασίες άλλες και δεν μπορούσε ούτε να ανταποκριθεί. Αλλά δηλαδή, επειδή είναι 30 Αυγούστου, θα υποβάλουμε 30 Σεπτεμβρίου, θα υποβάλουμε 30 Σεπτεμβρίου τελευταία μέρα εμείς. Θεωρώ ότι είναι κρεμασμένη η διαβούλευση στο διαδίκτυο εδώ και 3 μήνες και θα μπορούσατε όπως και άλλοι φορείς να έχετε κάνει τις παρατηρήσεις της προτάσεις σας. Δεύτερον, θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει λίγο νωρίτερα το ραντεβού. Επαναλαμβάνω, αν είναι οι ασχολίες ή άλλες του κ. Κόκαλη δικές σας και δεν μπορούσατε νωρίτερα, το καταλαβαίνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι και αυτές που υποβάλλετε 30 του μηνός, φαντάζομαι δεν θα είναι μια ακύρωση συνολικά της πρότασης που έχουμε κάνει εμείς, θα είναι κάποιες προσθήκες ή κάποιες ιδέες που έχετε και μέχρι τον Νοέμβριο, άρα που θα υποβάλλουμε, θα μπορούν να ενσωματωθούν. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ενσωματωθούν. Έτσι, εμείς στην παρουσίαση δεν θα αναφερθούμε πού θα μπει ένα δέντρο, πού θα μπει ένα παγκάκι στους κύριους άξονες της ΟΧΕ, τους 6-7, δεν θυμάμαι τώρα και εγώ απ' έξω, άξονες, το τι είναι αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο, πού στηρίζεται, πώς υλοποιείται, σε τι τομείς αναφέρεται. Δεν θα πούμε σε περιπτωσιολογία, φαντάζομαι, αν ένας δρόμος θα γίνει πεζόδρομος ή θα γίνει διαφορετικός δρόμος, αλλά νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο
να ενταχθούν και οι δικές σας έτσι, παρατηρήσεις ή προτάσεις ή όσο να κουβεντιαστούν αυτά τα πράγματα. Μην ξεκινάμε όμως προημίου, κρίμα, λέτε ότι αυτό κτλ. Δεν έχει καμία πρόθεση να αφήσει κανένα απ' έξω. Τρεις μήνες, επαναλαμβάνω, μπορεί και παραπάνω. Δεν θυμάμαι, κύριε Βεντούρη, πότε μπήκε ή όχι για διαβούλευση στο διαδίκτυο, αλλά φαντάζομαι ότι είναι τρεις μήνες το λιγότερο. Ήταν Ιούνιο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, επειδή είστε παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου, είχα πει και εγώ να μην γίνει μόνο ηλεκτρονικά, να γίνει με μια κατηδίαν συνάντηση με τον κύριο Κόκαλη για να συνεργαστείτε κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό έπρεπε λίγο να έχει επισπευθεί. Παρόλα αυτά, έχουμε χρόνο για να μην έχετε άγχος αν θα ληφθούν οι υπόψεις ή όχι. Δεν θα είχαμε άγχος αν ήταν 30 του μηνός η υποβολή της πρότασης. 30 είναι μια παρουσίαση που θα κάνουμε. Προφανώς σηκώνει σε ένα δίμηνο που έχουμε μετά, Οκτώβριο και Νοέμβριο, αν είναι τέλος Νοεμβρίου η υποβολή, έχουμε δύο μήνες για να προσαρμόσουμε. Τώρα για το γυροκομείο, εντάξει, το διάβασα και εγώ, να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω άποψη. Ας μιλήσουν τα δύο μέλη μετά ή ο κ. Γαϊτανάρος, μόνιμο μέλος. Ναι, το πείτε μετά. Δεν έχω άποψη εγώ τι ακριβώς. Γνωρίζω ότι έγινε αυτή η απαγόρευση. Γνωρίζω ότι η επιχειρηματολογία ήταν ότι πήρε φωτιά από τσιγάρο, δεν ξέρω τι κτλ. Θα μας πείτε εσείς μετά τι δημιουργήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν το γνωρίζω. Και όσον αφορά για την πλατεία Γεννηματά, θα πρότεινα μια που, εντάξει, όποτε το κάνουμε, έρχονται κάποιες παρατάξεις, όχι όλες διαπαραταξιακοί, αλλά θα είναι ευχάριστο νομίζω να είναι και η πλευρά, να πω τώρα εξ αριστερών, δεν ξέρω, το λέω στον κύριο Ρέπα, που κάνανε και τη σύμβαση αυτή με τον επιχειρηματία το 2011, να είστε και εσείς που ενδιαφέρεστε, ο κ. Κατσαφάδο, ο κ. Βουράκης, και να κάνουμε μια συζήτηση επ' αυτής της συμβάσεως. Δεν θέλω να ασχοληθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο με αυτό. Παραλαμβάνω ότι χρέος δικός μου είναι, κατά τη γνώμη μου, μέσα στις δημόσιες συνεδριάσεις να προασπίζω τα συμφέροντα του Δήμου. Και όταν αυτά που με ρωτάτε δεν είναι σκέψη αυτή, δεν θα τα αναλύω τουλάχιστον. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια ακόμα σύμβαση που έχω αναφερθεί πολλά και προβληματική από την υπογραφή της. Δύσκολη ο εξορθολογισμός της. Εάν όμως συνενέσουμε 6 δημοτικές ομάδες που είμαστε εδώ στο να λύσουμε το πρόβλημα, έχουμε να κάνουμε και εμείς προτάσεις μας. Δεν νομίζω ότι είναι όμως θέμα που μπορεί να αναλωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν γνωρίζουν και ούτε μπορούν να γνωρίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 30 που είμαστε εδώ. Λεπτομέρειες πολλές. Είναι πολύ σύνθετη υπόθεση, δεν είναι απλή. Και η λύση δεν είναι απλή και για τον επιχειρηματία και για το Δήμο. Δεν είναι ακριβώς τα πράγματα έτσι για την ΕΙΔΑΠ που είπατε. Είναι περίπου έτσι. Περίπου έτσι. Και προτείνω, αν θέλετε, και αύριο την Τετάρτη, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο άμεσα θα πρέπει να δοθεί μια λύση και σε αυτό, να κάνουμε μια συνάντηση. Ναι, είναι και το μέλος της νομικής υπηρεσίας, ο οποίος ο κ. Πεταλάς, που νομίζω ότι είχε ασχοληθεί τότε με την υπόθεση, με τη σύμβαση αυτή, και να κουβεντιάσουμε το πώς έγινε αυτή η σύμβαση, αν έχει προβλήματα, αν δεν έχει, πώς υλοποιείται, πώς παραχωρήθηκαν, τι παραχωρήθηκαν, τι ρολόγια υπήρχαν, τι ρολόγια δεν υπήρχαν, ποιος έπαιρνε το νερό πιανού, τη ΔΕΗ πιανού κ.ο.κ. Και ο κύριος Ρέπας, η παράταξη. Λέω, εγώ η πρότασή μου είναι αυτή. Είναι ένα ακόμα. Ορίστε ένα μέλος. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Εκεί, αν θέλετε, που να ξέρει, ναι, το θέμα. Ναι, γιατί και η Επιτροπή της Ζωής που το συζητάει, και εκεί νομίζω είναι περιορισμένη κατά την άποψή μου η δυνατότητα πάνευασης και επίλυσης του προβλημάτος. Και να μην έχουμε πάλι παραπομπές στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως σε άλλη περίπτωση παρόμοια συμβάσεως άλλου επιχειρηματία για άλλη περιοχή που είπατε κακώς παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει η ποιότητα της ζωής να αποφασίζει. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε λίγο παρατάξεις τι ακριβώς θέλουμε και ως Δήμος. Τι δεν είναι τόσο απλά πάρα τα πράγματα. Τώρα για τα δέντρα που λέτε, ναι. Πρώτον, ότι όταν κόβονται σε μια εργολαβία κάποια δέντρα, είναι διαφορετικό, δεν λέω ότι είναι λιγότερο κακό, είναι διαφορετική η διαδικασία που ακολουθούμε από το να πάνε κάποιοι για να κόψουν 8 ή 9 δέντρα από τη ρίζα σε ένα κομμάτι της πόλης που δεν υπάρχει έργο. Δεν υπάρχει εργολαβία. Δεν γίνεται μια οδοποιία, δεν γίνεται τραμ μετρό, δεν είναι πλατεία, δεν είναι κάτι. Είναι ο περίεργο αυτό. Ποιος πήγε και έκοψε 9 δέντρα στο δρομάκι μεταξύ της Εκκλησίας και του Τινάνιου Κήπου? Και γιατί το έκανε? Γι' αυτό πήγα και υπέβαλα μήνυση. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, ενερολογία, μήνυση. Ναι, κατά παντός υπευθύνου με τον κύριο Βοηδονικόλα μαζί στην αστυνομική διεύθυνση. Στο Δήμα Δημοτικού Θεάτρου, γιατί εδώ αρχίζει και χάνεται λίγο το μέτρο. Και εγώ δεν είμαι detective, αλλά πραγματικά απορώ ποιος μπορεί να πήγε με φορτηγά. Γιατί για να κόψεις 9 μανταρινιές από τη ρίζα, πάνε να πετύχεις φορτηγό για να τα φορτώσεις και κάπου να τα πας. Ποιος πήγε λοιπόν
μέσα στη νύχτα δίπλα σε μια εκκλησία και έκοψε αυτά τα 8-9 δέντρα από τη ρίζα. Η αστυνομία ζήτησε από την αστυνομική διεύθυνση εδώ και από τον ταξίαρχο και από τη διεύθυνση ασφαλείας όχι να κάνω απλώς μια νομική ενέργεια για να υπάρχει και να τη χρησιμοποιήσω. Ζήτησα, δεν μπορώ να πω απέτησα, να εξεταστούν όλες οι κάμερες των γύρω χώρων. Εάν έχει κάμερες ΟΛ που βλέπουν στην Μιαούλη και μπορεί να δούμε το φορτηγό, αν υπάρχουν κάμερες σε τράπεζες που είναι μακριά ή ψηλά, για να δούμε τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος κάνει αυτή τη ζημιά στην πόλη και να δούμε ενδεχομένως μετά και ποια είναι τα αίτια. Και είπα και στους εμπόρους ότι το πλάνο μας για τη διάνοιξη της Σωτήρος μέχρι την ακτή Μιαούλη, αυτός που έκανε αυτή την ενέργεια ή ήθελε να το σταματήσει και να το μποϊκοτάρει ή κάτι άλλο τρελό που δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ ήθελε. Για τους εργολάβους που λέτε τώρα λοιπόν, για τα έργα του μετρό και του τραμ και τα λοιπά, δεν γνωρίζω κύριε Ψυχολή, για να είμαι ειλικρινή, δεν ξέρω αν γνωρίζω κύριε Βοντονικόλας για περιπτώσεις μεταφυτεύσεων. Αυτό που γνωρίζω κύριε Κατσαφάδη είναι ότι και στην περίπτωση αυτή, μόλις προσκομιστεί το αντίστοιχο υλικό, εγώ είχα πει τότε καταρχάς ότι δεν γνωρίζω το δημοσίευμα. Άλλες φορές έχω πει ότι δεν σχολιάζω δημοσίευματα. Δεν είμαι ο ρόλος μου εδώ να λέω έγραψε η τάδε εφημερίδα αυτό, τι έχετε να πείτε, η τάδε εφημερίδα εκείνο, η άλλη εφημερίδα τι έχετε να πείτε για αυτά, γιατί εφημερίδες δικαίωμά τους είναι τα site και όλοι να γράφουν ό,τι θέλουν. Δικαίωμά τους είναι και ειδικά όταν είναι και ανυπόγραφα, είναι και πιο εύκολο. Λέω λοιπόν όμως ότι και στην περίπτωση εκείνη έχω ζητήσει από τον κύριο Κρητικό, να το πω ονομαστικά, το ξέρει ο κύριος Βοντονικόλας, όλο το φωτογραφικό υλικό για την πλατεία υποδαμίας, ώστε για να ασκήσουμε εκεί τα νόμιμα δικαιώματά μας απέναντι σε οποιονδήποτε στο κομμάτι αυτό. Και εμένα δεν ήταν επιδίωξή μου να μεταφυτευτούν, ήταν ότι αν στο ΦΕΚ, γιατί έχουν ΦΕΚ για να λειτουργούν, δεν υπήρχε αυτό, θα το ξαναφυτέψουν εκεί που ήταν, και όχι κάπου αλλού. Εάν προέβλεπε το έργο πράγματι λόγω του τράμι ή οτιδήποτε άλλο να φύγουν τα βέντρα, αυτό που λέει ο κ. Καρτοκόλλης είναι πολύ σωστό, πρέπει αλλού να φυτευτούν αντίστοιχα βέντρα. Αν όμως δεν προέβλεπε και είναι κάποια έτσι πάλι αυθαιρεσία ή οτιδήποτε άλλο, ή συνεννόηση κάποιων με κάποιους, θα ξαναφυτευτούν μεγάλα δέντρα. Εκεί που ήταν, και αυτή είναι και η οδηγία προς τον κύριο Βοντονικόλα που πήγαμε μαζί στην αστυνομία, μαζί πήραμε τον κύριο Κρητικό, κύριο Βοντονικόλα αμέσως μετά. Δεν έχουμε κανένα λόγο, ούτε εγώ προσωπικά νομίζω, ούτε κανείς δημοτικός σύμβουλος όποιας παράταξης, να υπερασπιστούμε τον οποιονδήποτε πάει και κόβει ευθέτως δέντρα σε μια πόλη που δεν έχει και πράσινο. Διότι να πω ότι ήμασταν μια πόλη η οποία ήταν καταπράσινη και κόπηκαν δύο δέντρα, να πούμε κακώς, αλλά μπέφτει εντάξει. Εδώ όμως αυτό πλέον δεν είναι, είναι παράλογο. Ειδικά η περίπτωση, παραλαμβάνω, του Αγίου Σπυρίδωνα, αλλά και η περίπτωση του Τραμπ, το οποίο πολύ πιθανόν να υπερβάλλει, για να μην πω αυθαιρετή, δεν αποκλείεται. Εδώ είμαστε όμως, έχουμε ζήσει το υλικό και θα κάνουμε τα ίδια και με αυτή την υπόθεση. Νομίζω αυτά. Α, για την Κυμπλατεία Κανάρη, γιατί λέτε ότι είναι πλήρως εγκαταλελειμμένη, δεν το παρακολούθησα ακριβώς, μπορεί κάτι να σύνταγα με το γενικό, κύριε Κατσαφάδο. Πλήρως εγκαταλελειμμένη δεν νομίζω ότι είναι. Εγώ πήγα πρόσφατα, ήταν οι εθελοντές λαμπαδιδρόμοι για την αιμοδοσία. Το αν εννοείται, αν τα χόρτα είναι πιο ψηλά και θέλουν ένα κούρεμα, μπορεί ένα εποχές να συμβαίνει. Το αν εννοείται ότι γράφουν συνεχώς πάνω στα παγκάκια τα καινούργια συνθήματα και τα βάφουμε και ξαναβάφουν και ξαναγράφουν και ξαναβάφουμε και ξαναγράφουν, συμφωνώ μαζί σας. Δεν πιστεύω ότι έχει εικόνα πλήρους εγκατάλειψης. Μάλιστα, προχθές έκανα και μία βόλτα στην πόλη 4 ώρες και πέρασα και από το Δηλαβέρι που καμιά φορά έτσι έχω ακούσει εδώ, το οποίο το είδα σε μια αρκετά καλή κατάσταση, θα έλεγα. Εκτός αν του φούρνου οι οποίοι θέλουν κλείσιμο και χτίσιμο. Εκτός αν είναι κάτι το οποίο δεν έχω αντιληφθεί εγώ, που είναι πιθανό και κατά φορά. Όπως την είδα εγώ την πλατεία Κανάρη, πλήρη εγκατάλειψη, δεν είδα, εννοείται κάτι άλλο. Ναι, εγώ δεν έχω, δεν σας άκουσα, αλλά εγώ δεν έχω κάποια επιστολή κατοίκων τουλάχιστον. Έτσι. Εννοείται δημοσιεύθηκε ή σας την παραδώσανε. Σε άλλες δημοτικές παρατάξεις, έτσι. Σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Είναι με αριθμό πρωτοκόλλου. Γιατί δεν την έχω υπόψη μου, μπορεί, αλλά τι αναφέρετε, αν θέλετε να μας διαβάσετε, αν την έχετε μπροστά σας, τι αναφέρετε σε εγκατάλειψη, αυτό λέω. Δεν έχω κάτι άλλο, αυτό είναι το τελευταίο νομίζω. Για τα δέντρα είπαμε. Λέει το εξής. Α, και για την ελεγκτική ομάδα, είπατε για τον έλεγχο με, με τα ταποδοτικά τέλη. Βεβαίως και είναι απολύτως νόμιμη λοιπόν η προϋπολογισμή του Δήμου. Εγώ θα πω την ημέρα που ανέλαβα και του 14, που την ψήφισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και του 15 και του 16. Του 14 απλώς εγκρίθηκε από την αποκριμένη διοίκηση με παρατηρήσεις. Εμάς του 15 εγκρίθηκε χωρίς καμία παρατήρηση. Και του 16 εγκρίθηκε με ελάχιστες παρατηρήσεις ίσων σημασίας, τις οποίες καλύψαμε. Άρα, εμάς πρέπει να καταλάβετε, κύριε Κατσαφάδη, ότι το ελεγκτικό μας όργανο δεν είναι η ΕΣΕΛ.
που διενεργεί το δημοσιονομικό. Εμάς το ελεγκτικό μας όργανο είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση. Στέλνονται οι προϋπολογισμοί και εγκρίνονται. Άρα μην δημιουργείτε με αλφαγιώτα, όχι εσείς, μια εικόνα ότι η προϋπολογισμοί του Δήμου δεν είναι εγκεκριμένη. Η προϋπολογισμοί του Δήμου και του 2014, επαναλαμβάνω, για να μην θεωρείτε μόνο τις χρονιές ως επικεφαλής εγώ του Δήμου, και του 2014 ήταν εγκεκριμένος προϋπολογισμός με παρατηρήσεις. Του 15 χωρίς καμία παρατήρηση, επαναλαμβάνω, και του 16, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Γλύκα εδώ, με παρατηρήσεις όχι ιδιαίτερη σημασία, οι οποίες απαντήθηκαν και καλύφθηκαν. Άρα η προϋπολογισμοί του Δήμου είναι απολύτως εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τώρα πριν 30 χρόνια, πριν 20, πριν 15. Λέω για τους προϋπολογισμούς, τουλάχιστον εγώ διαχειρίστηκα ένα τετράμινο το 2014, το 2015 και το 2016. Και έχει εξηγηθεί και στα αρμόδια όργανα η υπόθεση των μεταποδοτικών τελών και πώς εμείς συντηλογήσαμε το 2016. Τον προϋπολογισμό και των ανταποδοτικών, αλλά και τον γενικό προϋπολογισμό του Δήμου, και έχουμε εγκρίσεις και από τα αρμόδια όργανα αυτά. Ένα λεπτό. Ευχαριστούμε τον κύριε Δήμαρχε. Ένα λεπτό. Μην επανερχόμεθα στα ίδια. Όχι. Λέω για αποκατάσταση της αλήθειας, κύριε Δήμαρχε, επειδή λέτε για συμβάσεις και για να μην κυκλοφορούν πολλά στο Πειραιά, τη σύμβαση Παλαιολόγου Σωτήρος την υπογράψατε εσείς ή ο προηγούμενος δήμαρχος? Το έργο αυτό είναι δικό σας ή του προηγούμενου δήμαρχου? Προφανώς δεν με παρακολουθείτε εμένα, μπορεί να παρακολουθείτε γενικώς. Είπα, το έργο το συμβασιοποιήθηκε 10 του 13 επί κ. Μιχαλολιάκου, το παραλάβαμε στο 6% και τώρα είναι περίπου 40%. Άρα λοιπόν, αυτό δεν σας λέω τι είναι. Να συνεχίσω. Άρα λοιπόν τον εργολάβο δεν τον βάλατε εσείς. Τον έβαλαν αυτοί που λέμε σήμερα, ενώ τον ευεργετούσαν, σήμερα τον λιδωρούν. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Εντάξει, κύριε Κατσαπάδο. Κύριε, όχι, να απαντήσω λίγο, γιατί αυτά τώρα είναι λίγο περίεργα. Εντάξει, τελείωσε. Όχι, δεν μπορώ όμως να ακουστεί και να μην απαντήσω. Να τελειώσουμε όμως, σύντομα. Ναι, όχι, πολύ σύντομα. Τον εργολάβο, κύριε Κατσαπάδο, τον επιλέγουμε εμείς. Γίνεται διαγωνισμός και γίνεται μειοδοσία. Οπότε δεν επιλέγουμε κανέναν εργολάβο. Οπότε. Εσείς είπατε, κύριε. Παρακαλώ, οπότε, πριν λέτε ό,τι λέτε, καλό είναι να διαβάζετε. Γιατί σε ένα δημόσιο έργο δεν επιλέγει κάποια δημοτική αρχή κάποιον εργολάβο και του λέει λακάντο. Βγαίνει ένας διαγωνισμός λοιπόν. Και όλο τυχαίως βρέθηκε ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, τώρα εντάξει, αυτά τα λέτε σοβαρά. Εντάξει, σας ακούνε εντάξει, εδώ και κρίνουν. Τελείωσε το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Γερλέ να απαντήσει στην κυρία Σταθάκη. Για τη διαπαραταξία που είπατε. Εμείς συμφωνούμε για Τετάρτη μεσημέρι, αν συμφωνούν και άλλες παρατάξεις. Θα παρακαλούσα σε αυτή τη διαπαραταξιακή να έρχονται οι δημοτικές ομάδες. Κάναμε μια διαπαραταξιακή για τον έλεγχο αυτών και αν θυμάμαι ήμασταν δύο. Εσείς, το λιμάνι και ο κ. Βουράκης. Δεν είχε έρθει άλλος. Ενώ στο Συμβούλιο βλέπω ότι όλοι λέγατε. Δεύτερον, σε αυτήν που θα ζητήσουμε και για όποια άλλη, καλό είναι, λέω, να έρχονται και οι υπόλοιποι και να ενημερώνονται. Και να ανταλλάσσουμε απόψεις για να μην δημιουργούνται μετά αυτό. Θα κανονίσουμε αύριο, μια ώρα μόλις τελειώσει, αν δεν φύγουμε νωρίτερα κτλ. Είναι λίγα τα θέματα, θεωρώ ότι δεν θα φύγει κανείς σήμερα. Απευθύνομαι και στη δικιά μου εσύ, δημοτική ομάδα. Λίγα θέματα έχουμε. Να κάτσουμε μετά, να συμφωνήσουμε μια ώρα αύριο, να έρθουμε εδώ, να βάλουμε κάτω τη σύμβαση και να συζητήσουμε. Ο κύριος Γαϊτανάρος, παρακαλώ να συμπληρώσει. Ένα λεπτό. Κυρία, παρακαλώ. Έχω ζητήσει το λόγο πριν. Παρακαλώ. Ο κύριος Γαϊτανάρος έχει ζητήσει το λόγο. Μισό λεπτό να απαντήσει στην κυρία Σταθάκη, να συμπληρώσει τον κύριο Δήμαρχο. Το γυροκομείο, ότι... κύριε Γαϊτανάρο, για το γυροκομείο. Για το γυροκομείο θα πω. Αλλάζετε θέμα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, ο Τζεφεράκος είμαι. Με κανένα θέμα. Τελείωσε. Υπάρχει το θέμα, ένα πρόβλημα με το θέμα. Με το θέμα απαντάει ο αντιδήμαρχος για το γυροκομείο. Ένα λεπτό. Διαδικαστικά μπορώ να πω κάτι. Επί της διαδικασίας υπάρχει μια εκκρεμότητα. Όταν μια δημοτική παράταξη κατηγορεί μια άλλη δημοτική παράταξη, θα πρέπει να έχουμε το μέτρο της ευπρεπίας. Εάν κάποιος εδώ πέρα, συγκεκριμένα ο κύριος Κατσαφάδος, έχει κάποια στοιχεία να μας πει, γιατί το να ρίχνει λάσπη για μια διαδικασία η οποία έχει γίνει με τυπικές διαδικασίες, ο τελευταίος που θα υποστήριζε την προηγούμενη δημοτική αρχή μπορεί να είμαι εγώ. Αλλά υπάρχει μια διαδικασία. Αφήσαμε στον ανεμιστήρα, εντάξει, ο Ρέπας το κατάπιε, επειδή ίσως. Δεν έδωσε απάντηση επί του πρακτέου. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο εργολάβο? Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Πρόεδρε. Δεν μπορεί να έρχεται ο κύριος Κατσαφάδος εδώ πέρα και να γίνεται τιμητής και κριτής. Ο κύριος Ρέπας του είπε
ότι υπάρχει μια διαδικασία. Εάν έχει αμφιβολία και έχει στοιχεία ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή κάτι έκανε, κυρία Κατσαφάδο, δεν μπορείτε να κάνετε τον τιμητή. Και κάποιοι άλλοι κάνανε τους τιμητές και σήμερα κυβερνάνε. Έτσι δεν θα κερδίσετε πολιτικά. Ή ακούστε, θα έχετε στοιχεία. Ακούστε, επειδή παίζετε για το κομματικό παιχνίδι, ή δεν θα ρίξετε διάλογο. Μίλησα, κατηγόρησα το συγκεκριμένο εργολάβο διότι καθυστερούν τα έργα της πλατείας Αναπλάσεως, της Σωτήρος, της Παλαιολόγου και το τραμ. Και λέω πως όλο τυχαίως αυτός ο συγκεκριμένος εργολάβος πήρε αυτό το έργο. Και σήμερα, προσέξτε, δεν ακούσατε τι είπα. Και σήμερα αυτοί που κατηγορούν το συγκεκριμένο του έχουν δώσει έργα. Και κάποιος βρέθηκε και μου είπε με διαδικασίες νόμιμες. Έτσι. Δεν είναι εγώ, έτσι τα πράγματα. Λέω, κάνω παρακαλώ, αυτό που λέει εντάξει, ο κύριε Κατσαφάδο. Εντάξει, κύριε Ρέπα, παρακαλώ. Επί προσωπικού ο κύριος Ρέπα. Λοιπόν, δημιουργείτε θέματα για να έρθει το προσωπικό. Κύριε Τζεφεράκο, εγώ δεν του απάντησα γιατί. Δεν το απάντησα γιατί από αυτά που λέει ο καθένας εδώ πέρα κρίνεται. Όταν λοιπόν ένας δημοτικός σύμβολος στο Δήμο Πειραιά και είναι επικεφαλής μιας παράταξης και λέει ότι του δώσαμε το έργο, ενώ αν κατεβούμε εδώ από κάτω και περνάει περαστικός και του πούμε πώς πήρε το έργο ένας εργολάβος από το δημόσιο, μπορεί να ξέρει ότι γίνεται ένας διαγωνισμός και ο συγκεκριμένος εργολάβος για τους δικούς του λόγους που κι εγώ είμαι εναντίον του αυτή τη στιγμή έδωσε 54% έκπτωση. Δεν πάει να πει ότι εμείς δώσαμε το έργο, κύριε Κατσαφάδο, σε κανέναν. Έγινε ένας διαγωνισμός, ήρθαν οι εργολάβοι, δώσανε τις προσφορές τους. Εντάξει, κύριε Κατσαφάδο, όχι διάλογο. Παρακαλώ, όχι και βρέθηκε διάλογο, ο συγκεκριμένος. Τελειώνεται. Από εκεί και πέρα, το να λέτε τώρα αυτά που λέτε. Πολύ. Βέβαια, να σας πω, κύριε Τζεφεράκο, ότι ο κύριος Κατσαφάδος τρέφεται από αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργεί φασαρία για να φαίνεται. Οπότε, το να το απαντάτε κι εσείς, του δίνετε αξία. Γι' αυτό και εγώ δεν τα απαντάω, να τα λέει μόνος το ακούει, μόνος κύριε το Ρέπα, εντάξει, κύριε Ρέπα, κύριε Πρόεδρε, εντάξει. Να πάρει, κυρία Σαρή. Κύριε Πρόεδρε, όχι. Δεν μπορεί ένας κομίτης που έρχεται όποτε θέλει εδώ, ανακομίτης Sky, αυτός και η παράταξή του, να κατηγορεί εμένα, ναι, παρακαλώ. Ότι λέω αυτά που λέω, παρακαλώ πολύ, όταν παρακαλώ. Είμαι συνέχεια παρακαλώ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι. Τους από κομίτες δεν δέχομαι παρατηρήσεις και ειδικά από τον κύριο Ρέπα. Κύριε Γαϊτανάρα, έχετε το λόγο. Αναφερόμενο στην ερώτηση της κυρίας Σαρή. Συγγνώμη κύριε Κατανάρο, προσήλθε η κυρία Σαρή, εγώ Ευαγγελία. Αναφερόμενος λοιπόν στην ερώτηση της κυρίας Σταθάκη για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γυροκομείου για την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος, ήθελα να πω ότι πράγματι αν κάποιος δεν ζει τη ζωή του γυροκομείου και αν κάποιος δεν νιώσει στο πετσί του την ευθύνη που υπάρχει για τις ζωές των ηλικιωμένων ανθρώπων εκεί, θα σκεφτόταν έτσι και θα ήταν δικαιολογημένη αυτή η ερώτηση. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής. Από το 2014, εδώ και 2 χρόνια δηλαδή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου είχε πάρει απόφαση για την καθολική απαγόρευση του καπνίσματος τόσο από τροφίμους όσο και από εργαζομένους, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους. Αυτή η απόφαση εφαρμοζόταν κατά την λογική της κυρίας Σταθάκης, δηλαδή με μια χαλαρότητα, όπου και οι εργαζόμενοι κάπνιζαν σε κάποιους χώρους και, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις γερόντων οι οποίοι δεν το κόβουν, διότι όταν είναι εθισμένοι και σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις και γνωματεύσεις των γιατρών, ουδέποτε θα το κόψουν, και που ήδη έλεγαν ότι η μόνη τους παρηγορία είναι το τσιγάρο, υπήρξε στην εφαρμογή αυτής της απόφασης μια χαλαρότητα στη λογική αυτή που είπε και η κυρία Σταθάκη. Μέχρι που προμηνώς συνέβη ένα κρούσμα, όπου παραλίγο να καεί τρόφιμος, πήρε φωτιά το στρώμα δηλαδή ενώ κάπνιζε και παραλίγο και να κάψει και τη διπλανή και να γίνει παρανάλωμα του πυρός στο γυροκομείο. Οπότε αντιλαμβάνεστε υπήρξε τεράστια ευθύνη στη διοίκηση να εφαρμόσει αυστηρά πλέον αυτή την απόφαση και να απαγορεύσει διαροπάλου θα έλεγα το κάπνισμα τόσο από τους τροφίμους όσο και από τους εργαζόμενους. Αυτή που μπορεί να φαίνεται υπερβολική για κάποιον, όπως είπα, που δεν το ζει, εν τούτης ήταν μια αναγκαιότητα που στόχο είχε να προστατεύσει τις ζωές των ανθρώπων για τον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ακεραία την ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν
πάρθηκε αυτή η απόφαση και όντως οι εργαζόμενοι, στους εργαζόμενους δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν να μην καπνίζουν σε κανέναν από τους χώρους. Δεν ξέρω αν έγιναν απολύσεις. Πάντως, νομίζω ότι οι περισσότεροι δήλωσαν. Ναι, όχι, δεν γνωρίζω πραγματικά, γιατί στην τελευταία συνεδρίαση που κάναμε, που ήταν παράγοντες και οι συνάδελφοι, δεν είχε κοινοποιηθεί καμία απόλυση. Δεν είχε κοινοποιηθεί καμία απόλυση. Όχι, λέω, δεν είχε κοινοποιηθεί καμία απόλυση εργαζομένων. Απλά υπήρχαν 3-4 οι οποίοι δεν την είχαν υπογράψει. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, τόσο ο Σεβασμιότατος ως Πρόεδρος, όσο και τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν να προστατεύσουν τις ζωές των τροφίμων, γιατί η ζωή των τροφίμων έχει προτεραιότητα έναντι οποιοδήποτε άλλου δικαιώματος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Καρβουνά, επί του θέματος έχετε κάτι να συμπληρώσετε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου? Βεβαίως, ως μέλος και μάλιστα εκπροσωπώντας και το Δήμο, αλλά και με μια άλλη διτή ιδιότητα που έχω ως γιατρός και μάλιστα πνευμονολόγος, είχα ζητήσει και το λόγο αμέσως μετά την τοποθέτηση του Σεβασμιότατου. Μου κάνει εντύπωση αυτή τη στιγμή πώς είναι δυνατόν να υπερασπιζόμαστε, βέβαια, όταν είναι κανείς νομικός, μπορεί να υπερασπιστεί ακόμη και δολοφόνο αν χρειαστεί. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι η κυρία Σταθάκη, σας παρακαλώ, ναι, μπορείτε να φτάσετε και εκεί, και αυτό η καθημερινότητα το αποδεικνύει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση όμως, εάν ήμουν ο συνάδελφός σας της αρχαιότητας Ολυσίας, είναι σίγουρο ότι το υπεραδυνάτου, αν έγραφα λόγο, δεν θα τον έγραφα για τους καπνιστές, διότι αυτή είναι το ισχυρό μέρος, όπου μπορούν και καπνίζουν και μπορούν με αυτόν τον τρόπο προκαλέσουν ακόμη και ζημιά μέχρι και το θάνατο κάποιου συναδέλφου. Ήδη ο κύριος Γαϊτανάρος ήταν σαφής σε αυτό που είπε. Ως εκ τούτου θα έλεγα καλύτερα να κοιτάζουμε το υπεραδυνάτου κομμάτι να υπερασπιζόμαστε, που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι συνάδελφοι τους τρόφιμοι, αλλά το υπεραδυνάτου είναι και όσων έχουν την ευθύνη λειτουργίας αυτού του Ιδρύματος εκεί, διότι αν συνέβαινε το οτιδήποτε άλλο, θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή ο ένας απέναντι από τον άλλον, αλλά εγώ θα ήμουν πίσω από κάγκελα και το γνωρίζετε αυτό. Συν το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό επικαλέστηκα και την ιδιότητά μου του γιατρού, νομίζω ότι το τελευταίο που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε κάποιον καπνιστή σήμερα. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Ο κύριος Βοηδονικόλας για τα δέντρα, και τελειώσαμε τις παρατηρήσεις. Εφτάνεται, έκλεισε το θέμα. Νομίζω ότι το καλύψαμε το θέμα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, με μην συντομία, λέμε τα ίδια όμως, μην λέμε όχι, τα ίδια με τους προηγούμενους. Δεν θα αναφερθώ στα ίδια. Θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει να πάρουμε πραγματικά υπόψη το έργο που εκτελείται μέσα σε αυτό το Ίδρυμα, το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρεται και φυσικά τις αμοιβές που έχουν οι εργαζόμενοι, οι οποίες αμοιβές δεν περικόπησαν όπως συνέβη στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και γενικότερα τον τομέα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Πριν φτάσουμε να κατακρίνουμε για μια απόφαση που θέλει να διασφαλίσει πάνω απ' όλα τους ηλικιωμένους και τις υπηρεσίες που προσφέρεται. Νομίζω δεν ενδείκνυται για τέτοια κριτική, και θέλω να καταθέσω ότι με βρήκε και πολύ σύμφωνο αυτή η απόφαση, διότι οι ευθύνες, το να κατηγορείται ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, οι οποίοι εθελοντικά και μόνο εθελοντικά συμμετέχουν, νομίζω δεν είναι προτιμότερο από το να μπει κάτι το οποίο είναι και νομοθετημένο εξάλλου μέσα στη χώρα μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βοηδονικόλα. Γρήγορα για τα δέντρα, να συμπληρώσετε τον κύριο Δήμαρχο, παρακαλώ. Ένα λεπτό. Καλό, παρακαλώ, κύριε Βοηδονικόλα. Παρακαλώ. Εάν αντιμετωπίζουμε με αυτή τη λογική έναν εθισμό που λέγεται κάπνισμα, τότε το ανθρωπιστικό έργο έχει περιορισμένη στόχευση. Δηλαδή, αυτός ο παππούς εκεί, ο οποίος φιλοξενείται, ζει, κάνει και έχει τον εθισμό που λέγεται τσιγάρο,
θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται με επιστημονική μεθοδολογία, όχι να απορριφθεί από το γυροκομείο. Υπάρχουν διαδικασίες απευαισθητοποίησης, απεξάρτησης. Ο κύριος Καρβουνάς ξέρει καλύτερα από μένα, ως πιο ειδικός. Μπορώ όμως να συνεισφέρω και σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά η απόρριψη και η εκδίωξη ανθρώπων οι οποίοι έχουν έναν εθισμό θα οδηγήσει σε άλλου τρόπου διαχείριση και άλλων εθισμών που χρειάζεται η κοινωνία να υποστηρίξει για να μπορέσει να γίνει απεξάρτηση. Και το τσιγάρο στον παππού μπορεί να είναι ένας εθισμός, αλλά δεν τον εστέρνεις στο δρόμο, ούτε τον εστέρνεις κάπου αλλού. Πρέπει με κάποιο τρόπο να τον βοηθήσεις, εάν έχεις τις δομές, εκτός αν νομίζουν ότι το να έχουν μόνο ένα κρεβάτι και ένα φαγητό ολοκληρώνουν το έργο του γυροκομείου. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτή την αρρώστια που λέγεται εθισμός τσιγάρου, δεν θέλει βοήθεια για να το κόψει. Τους δόθηκε δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Βοηδονικόλα. Ναι. Νομίζω τελείωσε, κυρία Σταθάκη. Έχετε δίκιο σε αυτό το θέμα. Συμφωνεί και ο κύριος γιατρός. Θέλω δευτερολογία, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Όχι, παρακαλώ πολύ να το πείτε. Παρακαλώ, δεν μπορεί να ακούγονται τέτοια πράγματα. Παίρνουμε μεγάλη έκταση στο θέμα. Κοιτάξτε, εγώ κινδύνευσα ζωές, κύριε Πρόεδρε. Της ουσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προχωρώ παραπέρα. Ο κώδικας και ο Καλλικράτης προβλέπει κάποιες λειτουργίες θεσμικών οργάνων, τα οποία δυστυχώς, αν και τα έχουμε αναδείξει πολλές φορές στην πόλη μας, δεν λειτουργούν. Δηλαδή, συμπαραστάτης δημότικη επιχειρηματία. Λειτουργεί σε αρκετούς δήμους, όχι σε όλους. Είναι γεγονός ότι κάποιοι δήμαρχοι δεν θέλουν να υπάρχει συμπαραστάτης δημότικη επιχειρηματία, ίσως γιατί τους παίρνει δουλειά, ίσως γιατί αναδεικνύει κάποια ζητήματα. Πάντως και στην Αθήνα, ιδιαίτερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί και οι απολογισμοί τους που διαβάσαμε έχουν πάρα πολύ μεγάλη ουσία. Να τους διαβάσετε και να δείτε, θα βοηθήσει όσους έχουν σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Επομένως, Δήμαρχε, θεωρούμε ότι πρέπει και στον Πειραιά να υπάρχει συμπαραστάτης δημότικη επιχειρηματία. Δεύτερο ζήτημα, τοπικό συμβούλιο πρόληψης παραβατικότητας. Θεωρούμε ότι και αυτό προβλέπεται από τον Καλλικράτη και στον κώδικα προβλέπεται. Και στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει και εδώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσει. Καθώς επίσης και τη συγκρότηση του Συμβουλίου Νεολαίας. Και αυτό προβλέπεται στα όργανα που είπα προηγουμένως και είχε επιχειρηθεί πριν από κάποια χρόνια, ίσως με όχι καλά αποτελέσματα, καλύτερα θα έλεγα, τέλεια, αλλά είχε επιχειρηθεί, είχαν συγκροτηθεί Συμβούλια Νεολαίας. Θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε δυνατότητα στο νέο από 15 έως 25 χρονών να συμμετέχει στα κοινά, να μαθαίνει πώς λειτουργεί η δημοκρατία, ούτως ώστε να μην έχουμε απολύτικους πολίτες μετά το πανεπιστήμιο. Τώρα, όσον αφορά για το θέμα για το θέμα αυτού του γυροκομείου, εντάξει, πρέπει και ως Δημοτική Σύμβουλη να κατευθύνουμε και τον πολίτη, προσπάθεια κατεύθυνση. Δηλαδή, να δίνουμε μια κοινωνικότητα. Δεν είναι πονάει χέρι, κόβει χέρι. Και βέβαια, κάποιο γέρο που είναι πάνω από 60 χρονών. 65 γιατί είμαστε και εμείς κοντά εκεί, έτσι, ίσως η μόνη ευχαρίστηση είναι το τσιγάρο. Πρέπει κάπως να το καθοδηγήσουμε. Και μας καλύπτει απόλυτα αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Τζεφεράκος. Λειτουργεί και το Ασχάιμερ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Ο πρόεδρος της ΔΡΑΠ, ο κύριος Αβραμίδης, έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επαναφέρω το θέμα που έβαλε ο κύριος Ρέπας και εν μέρει ο συνάδελφος ο κύριος Γκερλές σχετικά με το Μητρό Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης. Όπως είναι γνωστό, αφορά μνημονιακή υποχρέωση του τρίτου μνημονίου που υπόγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την αποπολιτικοποίηση του κράτους. Ο πλήρης όρος που περιγράφεται στο τρίτο μνημόνιο μιλάει ακριβώς για «depolitizing of the Greek administration». Δεν λέει για «the local administration». Κατά συνέπεια, αναφέρεται στην αντικατάσταση των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων και των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του κράτους. Και αυτό γιατί ήξερε η Τρόικα ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει σε περαιτέρω επέκτασή του, ασχέτως χρησιμότητας ημί που ανέφερε ο κύριος Γκερλές, διότι θα ερχόταν σε αντίθεση με το 102 άρθρο του Συντάγματος,
όπου αναφέρεται καθαρά η διοικητική και η οικονομική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατά συνέπεια, παρότι η κυβέρνηση πριν από λίγες ώρες έκανε πίσω ολοταχώς με δήλωση του αρμοδίου υπουργού κ. Μπαλάφα, πιστεύω ότι μιας και αποτελούμε ένα από τα μεγαλύτερα δημοτικά και ιστορικότερα συμβούλια, δημοτικά συμβούλια αυτής της χώρας, θα πρέπει να προχωρήσουμε και εμείς σε μια ουσιαστική πολιτική τοποθέτηση μέσω ενός ψηφίσματος, το οποίο περιληπτικά θα περιγράφει πώς είναι αυτή η κατάσταση. Έχω φτιάξει ένα σχέδιο με δικιά μου πρωτοβουλία, θέλω να το διαβάσω και να τοποθετηθούμε μετά αν πρέπει να εγκριθεί ή όχι. Διανύουμε μια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διανύουμε μια κρίσιμη στιγμή για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία δέχεται με εφηβιαστικό τρόπο μια άνευ προηγουμένου επίθεση τον τελευταίο καιρό. Οι περισσότερες αποφάσεις για την αυτοδιοίκηση έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με τη συνταγματική και διοικητική αυτοτέλεια του θεσμού, αλλά και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για την αναποκέντρωση και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση, με βάση πάντα τις αρχές της εγκύτητας και της επικουρικότητας. Τελευταία απόπερα, η εμφύτευση μέσω διορισμού των Γενικών Γραμματέων των Δήμων, καθώς και όλων των Προέδρων, Αντιπροέδρων και Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων των Δήμων. Δηλαδή, δεν αφορά μόνο τους Γενικούς Γραμματείς, δεν σταματάει στους Γενικούς Γραμματείς, αλλά μπαίνει και στα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή, στον ΟΠΑΝ, αν περάσει αυτή η τροπολογία, θα διορίζεται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο από το Μητρό Στελεχών. Με πρόταση τροπολογίας τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 4369 του 12, επιχειρείται να παρέμβουν στο έργο της συνταγματικά κατεφερμένης ανεξαρτησίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και να αποθέσουν στη θέση της Λαϊκής Βούλησης διορισμένους κρατικούς υπαλλήλους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά εκφράζει την αντίθεσή του σε παρόμοιες μεθοδεύσεις και θεωρεί απαράδεκτη ακόμα και τη συζήτηση μιας τέτοιας πρότασης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μελά έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω στον αγαπητό αντιδήμαρχο κύριο Καρβουνά και σε όλους τους άλλους συναδέλφους που δυστυχώς δεν καπνίζουν πάνω απ' όλα και είναι κακό αυτό, και σε όσους συναδέλφους το έχουν επαναλάβει στο παρελθόν, ότι υπάρχουν διαφόρων ειδών αδυναμίες και αδύναμος είναι και αυτός που εν εθρία του παραποιείται ο λόγος, ενώ είναι σαφές και το πνεύμα και ο λόγος αυτός καθεαυτός. Ο κύριος Τζεφεράκος πραγματικά συμπλήρωσε και ανέδειξε καλύπτοντάς μας απόλυτα. Είναι σαφές ότι μιλάμε για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης που σε κρίσιμες ηλικίες έχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Είναι σαφές ότι προηγείται η υγεία, η ζωή αυτή καθεαυτή. Αλλά λέμε με βάση την εμπειρία, την τεχνική, τις τέχνες και πάνω απ' όλα την επιστήμη, οι κοινωνιολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, οι γιατροί έχουν τα εχέγγυα να συμβάλλουν, να συνεισφέρουν με γνώμες πώς να διευθετηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να είναι και γλυκύτερη κάπως αυτή η ζωή. Αν πιστούν να μην καπνίζουν οι γέροντες και οι γερόντισσες, ακόμα καλύτερα. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το βεβαιώσω με κάθε ασφάλεια, ότι κάποια στιγμή πριν φτάσουμε σε αυτή την απόφαση, υποδείχθηκε στους καπνιστές γερόντες ότι πρέπει να βγουν και εκτός προαυλίου και νομίζω ότι είχαμε και ένα ατύχημα. Κύριε Αντιδήμαρχε, μας το έλεγε συνάδελφός μας προημερών. Αυτό είναι μια άλλη ακρότητα. Βλέπετε, στην επιμονή του καπνιστή, για παράδειγμα, δεν μπορείς να υψώνεις απαγόρευση. Γι' αυτό μιλήσαμε. Το πνεύμα μας, λοιπόν, παρακαλώ να μην παραποιείτε, γιατί δεν αξίζει. Ούτε στη Βάνατη Μελά, ούτε στη Μαρία Σταθάκη, ούτε στον Δημήτρη τον Κερλέ, ούτε στον Νίκο τον Αγγελόπουλο, και ως πρόσωπα, αν θέλετε, πέρα από τις απόψεις που εκφράζουν ως λιμάνι της αγωνίας, δεν είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Για να μην πω κάτι βαρύτερο. Πραγματικά, εγώ προσωπικά τουλάχιστον στεναχωρήθηκα. Ήταν σαφές το πνεύμα μας. Κύριε Δήμαρχε, περί έργων συνέχεια λόγου, τι θα κάνουμε με το τραμ? Μέσα στην όλη αναστάτωση της πόλης και την ταλαιπωρία της, τα έργα είναι σοβαρά και πρέπει να γίνουν. Και το μετρό και το τραμ και το παραλιακό μέτωπο και ό,τι άλλο επιχειρεί ο Δήμος στα σημαντικά και βαριά του έργα που αναλαμβάνει και πρέπει να τα κάνει, να τα αποδώσει. Όμως αναστατώνεται η πόλη. Παρακαλούμε, θέστε πάλι, αν έχετε κάτι να μας πείτε πιο πρόσφατο, ή θέστε τα ερωτήματα και την επιρροή σας. Πρέπει να τελειώνει αυτό. Είναι εκτός χρόνου, νομίζουμε, ιδιαίτερα.
πώς θα μπορέσουμε να πιέσουμε, να πάρουμε εξηγήσεις και να πιέσουμε όμως, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Χρήσιμο, άχρηστο, εδώ ξέρουμε όλοι μας ότι αναπτύσσονται διαφορετικές απόψεις. Πάντως είναι υπαρκτό, είναι ορατό, ποτέ συντελεσμένο. Ευχαριστώ πολύ, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε τα προημερήσια θέματα με τον κύριο Αγραπίδη. Παρακαλώ πολύ. Να τελειώσει ο κύριος Αγραπίδης, κύριε Δήμαρχε, και αμέσως μετά κλείνουμε. Κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση με τους κοινοτικούς συμβούλους που δεν του δίνει κάτι. Αυτό είναι δευτερεύον, αλλά είναι ένα ζήτημα. Έτσι. Δεν είναι συνεπής. Εμείς θα του μειώσουμε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προφανώς κατά 20%. Έτσι. Έτσι. Και θεωρώ ότι δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό το ζήτημα. Απλώς το αναφέρω. Τώρα, ήθελα κύριε Πρόεδρε, να μου επιτρέπετε για δευτερόλεπτα μόνο, επειδή μπήκε το θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου, μπήκε το θέμα του ΟΠΑΝ σε αυτό το ζήτημα, θέλω να πω δύο κουβέντες μόνο σε ένα άλλο ζήτημα που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΝ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 15 μέλη. 10 δημοτικούς συμβούλους, εκ των οποίων είναι 8 της πλειοψηφίας, 2 της πλειοψηφίας και 5 λαϊκά μέλη. Και 15 αναπληρωματικά. Σύνολο μελών 30. Σύμφωνα με το καταστατικό, λοιπόν, αυτό προβλέπεται. Και βέβαια το καταστατικό λέει τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να είναι και επιλαχόντες των παρατάξεων που δεν είναι στην πλειοψηφία. Και μπορεί να είναι εκπρόσωποι επαφορών κτλ. Αν δει κανείς το Συμβούλιο, συμμετέχουν, καταρχάς είδα το πρακτικό ότι από τους 9 τακτικούς ήταν μόνο 2 ή 3 παρόντες. Νομίζω 2 παρόντες. Όχι, 3 παρόντες. Είχε απαρτία οριακή, ήταν 8 στους 15, και η απαρτία έγινε διότι είχαν έρθει αναπληρωματικοί. Αυτό δείχνει ότι παρά την προσπάθειά σας και ως ένα συνδυασμός που προέρχεται από τον αθλητισμό και από τον ιδιωτικό τομέα κτλ., παρά το γεγονός ότι δίνετε μια βαρύτητα στον αθλητισμό, τα μέλη που έχετε ορίσει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι από τη δική σας την πλευρά, έτσι, δεν συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΝ. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ θεωρώ και εμείς θεωρούμε ως παράταξη ότι καλό είναι να συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός οργανισμού που ασχολείται με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε μια συγκεκριμένη πρόταση να αλλάξει το καταστατικό στο συγκεκριμένο άρθρο και να υπάρχει μια περισσότερο συμμετοχική διαδικασία να συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν μόνο 2 παρατάξεις από την αντιπολίτευση, να γίνει δοθεί δυνατότητα να συμμετέχουν περισσότεροι. Για να υπάρχει πλουραλισμός. Γιατί βλέπω ότι και αυτούς που έχετε ορίσει δεν συμμετέχουν. Αν συμμετείχαν, δεν θα είχαμε κανένα λόγο. Έτσι, από την άλλη μεριά, θέλω να σας γνωρίσω, ίσως να το γνωρίσουν κάποιοι, ότι άλλη Δήμη, παραδείγματος χάρη, ο Δήμος Αθήνας, έχει ορίσει πρόεδρο του αθλητικού οργανισμού έναν από την αντιπολίτευση. Θεώρησε ότι καλύτερα θα προσφέρει. Εμένα άποψη είναι ότι πρέπει να είναι από τον αθλητισμό πρόεδρο. Και έχει ορίσει 6 ή 7 συμβούλους από τους άλλους συνδυασμούς. Δείχνει ένα δείγμα γραφής. Και πολύ περισσότερο επειδή και εσείς προσωπικά, κύριε Δήμαρχε, και αρκετά μέλη του Συμβουλίου σας προέρχονται αθλητισμού, δείξτε μια άλλη ευαισθησία στο ζήτημα της συγκρότησης. Και καλούμε, παρακαλώ, το δει η πρόεδρος του ΟΠΑΝ αυτό το θέμα και να κάνει τις ανάλογες εισηγήσεις της. Να κάνω δύο διευκρινήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη διευκρίνηση είναι ότι από το 2014 που είμαστε εμείς Δημοτική Παράταξη και στον ΟΠΑΝ, δεν υπάρχει κανένα υπόλοιπο που να χρωστάει η συγκεκριμένη εταιρεία για το Μενάνδρο πέραν του 2016 που αυτή τη στιγμή παίρνουμε απόφαση, άρα και εμείς θα κάνουμε τη διαδικασία. Το 2015 έχει πληρωθεί, είπαμε, 30.000 ευρώ και είναι σε ρύθμιση με τον τρόπο που γίνεται στον ΟΠΑΝ. Λοιπόν, ένα αυτό για να το καταστήσουμε σαφές, δεν έχει χρέη προς τον ΟΠΑΝ και κατ' επέκταση στο Δήμο η συγκεκριμένη εταιρεία. Δεύτερον, επειδή μιλάμε για το Συμβούλιο του ΟΠΑΝ, είναι ένα γενικό φαινόμενο που υπάρχει και στις επιτροπές ότι δεν προσέρχονται πάρα πολύ, το έχει επισημάνει και ο Δήμαρχος κτλ. Εμείς εκπροσώπη και από το λιμάνι της Αγωνίας υπάρχει εκπρόσωπος και υπάρχει και άριστη συνεργασία γενικότερα με όλες τις παρατάξεις στον ΟΠΑΝ και οφείλω εγώ να το ομολογήσω ότι όλοι δεν υπάρχει ούτε πνεύμα αντιδικίας, ούτε να θέλουμε όλο το γενικότερο καλό για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό. Έχουμε θέμα με την απαρτία, δυστυχώς, αλλά είναι ένα γενικότερο φαινόμενο, δεν υπάρχει μόνο στον ΟΠΑΝ. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να το βλέπαμε λίγο διαφορετικά και να είμαστε πιο συνεπείς.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγκρίνεται το θέμα. Εγκρίνεται. Ναι, επίσης, να πω... Όχι και άλλο λέω, για να προλάβω, μην φύγει κανείς. Για το 2016 ζητάμε. Ο διαγωνισμός θα γίνει μόνο για το 2016, έτσι. Για το 2016 γίνει διαγωνισμός. Για το 2016 είναι μόνο. Για το 2016. Να πούμε αύριο εξυπηρετεί, κύριε Ρέπα, και όσοι είστε εδώ πέρα, μην σας αναφέρω. Αύριο, ξέρω, στις 3 ώρα θα βόλευε να κάνουμε για το πάρκο του γεννηματά. Και εμείς Τετάρτη, αν γίνεται, κύριε Δήμαρχε. Έχουμε τεχνικό πρόγραμμα εμείς. Δεν ξέρω. Πούμε 10:30 Τετάρτη, βολεύει εσάς. Όχι. Να το λήξουμε εδώ μετά, γιατί δεν είναι. Εντάξει, μετά. Τώρα, όσον αφορά τον ΟΠΑΝ, να καταθέσετε μια πρόταση γραπτή, αν θέλετε, ως λιμάνι της αγωνίας για τον ΟΠΑΝ, όχι προφορική, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει και ένα συμβούλιο χωρίς πλειοψηφία. Πώς θα είναι. Βία προφανώς θα είναι από αν μπουν έξι διπλωτικές ομάδες όπως όλο το. Μην το πούμε τώρα. Κάντε γραπτή την πρόταση. Όχι τώρα να προχωρήσουμε στα θέματα. Κάντε τη γραπτή την πρόταση. Να εξετάσουμε και ο Σύστος και όσο πάνω. Δεν έχω αντίρρηση ότι συζητήσουμε. Άλλη μέρα όμως, κύριε Δημαρχέ. Θα την κάνουμε μέσω του εκπροσώπου. Άλλη μέρα γραπτά είπα, δεν είπα. Θέμα τρίτο. Έγκριση πρώτου ΕΠΕ του έργου βελτίωση τοπικές αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων και πεζοδρομίου ΤΑΦΠ ΣΑΤΑ ΑΑΕ 3/2015. Εγκρίνεται το θέμα. Εγκρίνεται. Θέμα τέταρτο. Έγκριση... Λίγο, συγγνώμη. Στο τρίτο θέμα, λίγο, αν μπορεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, κύριε Αργουδέλη, εσείς, ποιοι δρόμοι έχουν γίνει ήδη, μια ενημέρωση για το έργο, αν κύριε Αργουδέλη, παρακαλώ, μια ενημέρωση γρήγορη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριμένο έργο είναι των ασφαλτοστρώσεων που γίνεται μέσω του Δήμου με πρόγραμμα ΣΑΤΑ. Έχουν ασφαλτοστρωθεί αυτή τη στιγμή η ακτίδη Λαβέρη στο μικρολίμανο στο ΣΕΦ. Κάποιοι δρόμοι ακόμα εκεί είναι η Μανουσογιαννάκη, αν θυμάμαι καλά, η Κρυεζή. Με τη διωτήσεις είναι διάφορο. Αν είναι τη λίστα, να τη δώσουμε. Αν δεν θέλουν τώρα, μετά στο γραφτούμε, έχω τη λίστα να τη δώσουμε στους ανθρώπους. Γιατί φαντάζομαι ότι. Περιλαμβάνεται σε όλα τα διαμερίσματα, προχωράει κανονικά. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο αλφα διαμέρισμα. Κύριε Αντιδήμαρχε, μια ερώτηση να κάνω. Στο αλφα διαμέρισμα θα στρωθούν όλοι οι δρόμοι που έχουν πρόβλημα ή θα στρωθούν μόνο οι κεντρικοί δρόμοι? Συγγνώμη, κύριε Αργουδέλη, να πω και στις δύο ερωτήσεις εγώ λίγο και εξειδικεύετε εσείς. Έχουν ληφθεί οι προτάσεις των κοινοτήτων, δεν έχουν αφομοιωθεί οι προτάσεις των κοινοτήτων, για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή, ήθελα να πω, έγινε μία. Ναι, λύθηκαν υπόψη. Κάποιοι δρόμοι από τις προτάσεις των κοινοτήτων μπήκανε, κάποιοι δεν μπήκανε, για να είμαστε ειλικρινείς. Οι υπηρεσίες κρίνουν, οι πρόεδροι των κοινοτήτων λάβα ένα μέρος. Βλέπω και τον πρόεδρο εκεί του Τρίτου που όλοι θέλανε κάποια διαφοροποίηση σχέση με τους δρόμους που η υπηρεσία είχε πει. Νομίζω λύθηκαν υπόψη, κάποιοι μπήκανε, όχι στο σύνολό τους. Και επίσης είναι προφανές, κύριε Κατσαφάδη, ότι δεν θα γίνει όλο το πρώτο, αλίμονο. Προφανές είναι αυτό. Όχι, κύριε Δημάρχε, δεν καταλάβατε την ερώτησή μου. Είπα ότι δεν είναι μόνο οι κεντρικοί δρόμοι. Πάσχουν και μάλιστα πάσχουν πάρα πολύ οι μη κεντρικοί δρόμοι, οι παράδρομοι. Τώρα μην αναφέρω συγκεκριμένα οδούς κτλ. Έχουν μεγάλο πρόβλημα. Έχουν λακκούβες, περνάνε αυτοκίνητα. Όλα αυτά έχουν προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε περισσότερη σημασία και λίγο στους παράδρομους. Όχι μόνο στους κεντρικούς. Θα πρότεινα, κύριε Αργουδέλη, να δώσετε αύριο το. Ναι, αλλά τώρα θα συζητάμε για 60 δρόμους ή 60-70 δρόμοι. Ας δώσουμε αύριο μια λίστα των δρόμων στις παρατάξεις να ξέρουν ποιοι έχουν γίνει και ποιοι έχουν προγραμματιστεί να γίνουν που μπορεί να παραμετροποιηθεί. Αυτοί που έχουν προγραμματίσει και να γίνει ένας άλλος. Αλλά τώρα να συζητάμε για 70 οδούς, εδώ ξέρω εγώ, πρόεδρε. Αύριο θα σας δοθεί. Θέμα τέταρτο. Έγκριση του δεύτερου ΑΠΕ του έργου κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στις Α, Β, Γ και Δ δημοτικές κοινότητες Α, Α, Ε, 3, Α, κάθετος 13. Προσήλθηκε η κυρία Καλαγιά. Εγκρίνεται. Θέμα πέμπτον. Έγκριση του τρίτου ΑΠΕ και του τρίτου ΠΚΤΟΥ Μουνι Έψιλον του έργου ανάπλαση και αναβάθμιση παραλιακού μετόπου στο Δήμο Πειραιά ΑΑΕΠΣΙΛΟΝ 5/2012. Και με την ευκαιρία, εδώ μισό λεπτό, και με την ευκαιρία, επειδή ξέχασα να απαντήσω πριν στον κύριο Κελέ που έκανε μια τοποθέτηση γι' αυτό. Προφανώς το έργο του Δήμου δεν σταματάει όταν συμβασιοποιεί ένα έργο. Πρέπει να παρακολουθεί το έργο. Να το επιβλέπει. Εγώ λέω αυτό που είπα προηγουμένως και αν υπάρχει μια πρόταση, ευχαριστώ την ακούσουμε σήμερα ή άλλη μέρα.
Στα συγκεκριμένα παραδείγματα τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει μια καλή, επιβλέπει λοιπόν ο Δήμος και υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Το επιβλέπουμε. Το διαπιστώνουμε. Κάνουμε ειδική πρόσκληση, μετά είναι η έκπτωση. Εκεί είναι το κρίσιμο σημείο λοιπόν, τι απόφαση πρέπει να πάρει ένα Δημοτικό Συμβούλιο, μια Δημοτική Αρχή ή Υπηρεσία. Εκεί είναι το πρόβλημά μου εμένα. Αυτό έλεγα πριν. Υπάρχει. Την έχουμε διαπιστώσει την καθυστέρηση. Όχι μόνο σε αυτό και σε άλλα έργα. Σε αυτό πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση. Τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό. Το θέμα εγκρίνεται. Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο έργο. Έτσι, νομίζω ότι αναλύθηκε στο προημερήσιας, στη συζήτηση προημερήσιας. Εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένο. Προσπαθούμε τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, όταν τοποθετούμαστε, να είμαστε συγκεκριμένοι και όχι γενικά και να λέμε αερολογίες. Έτσι, το συγκεκριμένο είναι ένα μεγάλο έργο. Έχει ενταχθεί σε ένα μεγάλο πρόγραμμα. Πλακώστρωση στην ουσία είναι σε όλο τον Πειραιά. Έτσι, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην γίνονται ατυχήματα. Και βέβαια πρέπει η επιβλέπουσα διεύθυνση να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Και επειδή είναι πολύ μεγάλο έργο και επειδή και η υπηρεσία συγκεκριμένη οδοπίας έχει αποδυναμωθεί από προσωπικό και επειδή διάφορα άλλα συμβαίνουν, τα έχουμε πει πώς πρέπει να λειτουργούν οι υπηρεσίες. Και επειδή αναφέρθηκε και προηγουμένως από συνάδελφο τι γίνεται στο Πασαλιμάνι, επειδή και εγώ τώρα πήρα το θέμα, λέω ας πάω μια βόλτα να δω τι γίνεται σε σχέση με την καταγγελία που υπήρχε. Έτσι, η οποία βέβαια καταγγελία περισσότερο αναφέρεται στα θέματα πρασίνου που δεν είναι αρμοδιότητα του έργου. Έτσι, αλλά είναι μέσα στην γενικότερη αξιοποίηση. Εγώ αυτό που παρατήρησα είναι το εξής και το έχουν επισημάνει πολλοί κάτοικοι. Το καλλιτερίμι που φτιάχτηκε, η μορφή του καλλιτερίμι τέλος πάντων, που είναι ένα ορόμορφο ζήτημα στα νησιά και σε κάποιες πόλεις, στην Πλάκα κτλ., δεν είναι εύκολο απερπατητό. Υπάρχουν κενά μεγάλα και νομίζω ότι πρέπει η υπηρεσία να το δει, μια και ο εργολάβος είναι εγκατεστημένος, να συμπληρώσει το κομμάτι που αφορά το καλλιτερίμι. Με περισσότερο υλικό, υπάρχει δηλαδή από το σημείο που τελειώνει το υλικό μέχρι το καλλιτερίμι είναι 2-3 πόντους. Που σημαίνει εκεί μπορεί να γίνει ατύχημα οπωσδήποτε. Δηλαδή να συμπληρωθεί με υλικό, ούτως ώστε να ξέχει λίγο το καλλιτερίμι. Δεν είμαι ειδικός και μπορεί να τα λέω έτσι γραφικά, αλλά νομίζω είναι παραστατικά. Επίσης, έχουν αφαιρεθεί πολλές πέτρες. Δηλαδή σε 3 μήνες που έγινε, ολοκληρώθηκε το έργο, πολλές πέτρες έχουν φύγει. Που σημαίνει υπάρχουν κενά. Συν αυτά που επισημαίνει το φωτογραφικό υλικό. Και νομίζω ότι πρέπει η υπηρεσία, μια και είναι εδώ ο εργολάβος, να του επιστήσει την προσοχή και να διορθώσει τις όποιες κακές, ας πούμε, μικρολεπτομέρειες, οι οποίες μπορεί να γίνουν κατοχήματα. Έτσι, θέλω να σας πω το εξής. Σε μια προηγούμενη δημοτική αρχή, δύο συνάδελφοί μας, δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι και οι δύο, ο ένας υποδομίας και ο άλλος τεχνικών έργων, όταν ο εργολάβος ολοκλήρωσε την πλακώστρωση λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, θα το θυμάται ο κ. Σαγαπίση, αντιδήμαρχος, τραυματίστηκαν ο ένας στο χέρι και ο άλλος στο πόδι, αντιδήμαρχοι τεχνικών έργων, ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο με τους δικούς μας, από κακή τοποθέτηση πλακών. Έτσι, ο ένας ήταν μεσασμένο το χέρι, είναι πατέρας ενός συναδέλφου μας, και ο άλλος ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, πάλι είχε ατύχημα παρόμοιο. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, καλό μια και ο εργολάβος είναι εδώ παρόν και τα πάντα πληρώνουν, να το επισημάνει η ειδοποίηση, ας πάει μια βόλτα στο Πασαλιμάνι, να δει πώς τοποθετήθηκαν οι πλάκες, να μην έχουμε ατυχήματα. Όχι βέβαια σε αντιδήμαρχους, σε πολίτες. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να πω απλώς το Πασαλιμάνι, τώρα έχουμε ξαναστήσει. Το υλικό το οποίο μπήκε είναι αυτό το οποίο μελετήθηκε. Είναι έργο ΕΣΠΑ. Δεν μπορούσε να αλλάξει το υλικό το οποίο είχε επιλεγεί. Το έχω ξανατονίσει. Και βέβαια η επιθυμία των κατοίκων ήταν και φυσιολογικό είναι 50-50. Εγώ όταν πήγαινα εκεί, υπήρχαν οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες ενδεχομένως με τετρακούνια που δυσκολεύονται να περπατήσουν πάνω σε αυτό το άγριο, αν θέλετε, δάπεδο. Και υπήρχαν και άλλοι που μου λέγανε σε όλη την Ευρώπη οι ευρυμερικές πλατείες είναι έτσι. Δεν είναι όλες οι πλατείες για να κάνουν πατίνια τα παιδιά και να τρέχουν κτλ. Άστε τι έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, είτε το 99% είτε 50%, το έργο ήταν μελετημένο έτσι, παραδόθηκε όπως είχε μελετηθεί, ήταν έργο ΕΣΠΑ, που και αυτό παραλάβαμε, δεν μπορούσε να αλλάξει. Και επίσης να πω ότι το έργο πρασίνου είναι στην ευθύνη του εργολάβου, ήταν μέσα στο έργο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Και να πω και στην κυρία Μελά που το παρέψα πριν, αλλά τι να κάνω, δεν έχω φαίνεται τόσο μεγάλη επιρροή από τη θέση μου, ώστε να μπορώ να τελειώσω το τραμ γρηγορότερα. Λείπαμε. Τι να κάνω. Έχουμε συζητήσει με τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις από εδώ που αναλάβαμε εμείς. Πιέζουμε και τρεις και τρεις περιόδους, για να μην το πω κομματικά, ίδια καθυστέρηση υπάρχει. Η ενημέρωση που είχα ραντεβού την προηγούμενη Παρασκευή, νομίζω είχα ενημερώσει τη Συμβουλή εδώ με τον διευθυντή του, γενικό διευθυντή του της ΤΡΑΜΑΕ, τον κύριο Παδόπουλο, συνεργάσιμος άνθρωπος, πάρα πολύ συμπαθής και συνεργάσιμος, μου είπε ότι και στο μετρό
έχουμε θέματα με σταθμό του λιμανιού. Όχι αυτό που δημοσιοποιείται πάλι. Δεν γίνεται το μετρό στον Πειραιά. Καταστρέφεται το μετρό στον Πειραιά. Μου είπαν ότι ο σταθμό του λιμανιού έχει προβλήματα. Θα πάμε λίγο πιο αργά. Και το Τραμπ μου επανέλαβε αυτό που είχα πει και προ πολλών μηνών, ότι το δεύτερο τρίτο μήνα του 2017 θα έχει αποσυνδεθεί όλη η πόλη, δηλαδή Λαμπράκη, Γεωργίου, Εθνικής Αντιστάσεως, θα έχουμε κάποια έργα στην ομαδική Σκυλίτση. Δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Έχουμε μιλήσει σε όλους τους τόνους. Δεν είμαι και ο άνθρωπος που θα βγει, εν πάση περιπτώσει, να βρίζει ή να ουρλιάζει για αυτό το πράγμα. Είναι έργα μεγάλα που καθυστερούν, αλλά πιστεύω θα βελτιώσουν την πόλη, όχι τόσο το τραμ όσο το μετρό. Προσπαθούμε και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και ρήτρες. Είναι τις συμβάσεις που υπάρχουν, είναι ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα. Φαντάζομαι ότι και από εκεί θα πρέπει να ασκηθεί μια πίεση να τελειώνουν αυτά τα έργα κάποια στιγμή. Κύριε Δήμαρχε, να τονίσω επίσης, ίσως σας διέφυγε για το τραμ. Έχετε ότι επίκειται... μια κακή συνήθεια να παίρνετε το λόγο έτσι όποτε θέλετε. Όχι, κύριε Κατσαφάδο. Ένα λεπτό. Επίκειται και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, έτσι, για το τραμ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, εγκρίνετε. Προχωράμε παρακάτω. Θέμα έκτο. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου αποκατάστασης κτηρίου επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου Β 10 και Βούλγαρη 155 για τη μετατροπή του σε καπή. Εγκρίνεται. Θέμα έβδομο. Έγκριση ανακαιότητας υλοποίηση δράσεων. Εγκρίνονται. Θέμα όγδο. Έγκριση μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας από τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά 1η και 2 Οκτωβρίου 2016 στη Ρόδο και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης για τη συμμετοχή του σε κοινή συνεδρίαση που θα λάβουν μέρος όλες οι υποψήφιες πόλεις για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 με θέμα πολιτιστικός τουρισμός, παραδοσιακές τέχνες και θαλάσσιο περιβάλλον και παράλληλη συμμετοχή στις εργασίες του Συνδέσμου Χανανικών, Φινικικών και Καρχιδονιακών Πόλεων. Αυτό είναι μια ιστορία. Λείπει η κυρία Νταϊφά, αλλά είναι η κυρία Μπαφούν, η ίδια νομίζω είναι να πάει. Προτείνω ότι πρέπει να παρευρεθούμε εκεί για να πάρουμε μέρος. Η εισήγηση από τη Ρόδο είναι, εγκρίνεται. Θέμα 1. Διαγραφή ποσών αντιστοίχων αυτών που έχουν εξοφλήσει από τις υπόλοιπες υπάρχουσες οφειλές και αναπροσαρμογή της ρύθμισης, στην οποία είχαν ενταχθεί 12 οφειλέτες του Δήμου μας που αναφέρονται στη μεριθμό 496/2016 απόφαση ΔΟΣΟΥ, σύμφωνα με το μεάρθρο 174 του νόμου 3463/2006. Ήταν 18 οφειλέτες με την προηγούμενη απόφαση, 12 επλήρωσαν, ήταν εντάξει και οι άλλοι θα περιμένουμε όταν γίνουν και αυτοί οκ. Okay. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση. Η συζήτηση θεωρείται περιοθήσια. Ευχαριστούμε πολύ.